Ανίτα κοίτα, Ανίτα Σάββατο Κυριακού. Τίποτα, ούτε μουσικές, τίποτα, ησυχία σας λέω. Τίποτα, 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 τίποτα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Έχετε τρέλα πάνω σας, πολύ, ε. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια μου. Τα σκοτσέψε εδώ πέρα. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ εφήγον. Βγαίνω αμέσως. Δεν γίνεται να ηρεμήσουμε, να ξέρετε ποτέ. Πάνω που είπαμε λίγο να ησυχάσουμε, να μας φύγει τρέλα. Σου εμφανίζεται ποιος τώρα, ποιος, τι συμβαίνει. Θα σου σποτσέπεις εδώ. Μόνο. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι φύγον, έρχομαι αμέσως. Αμάν, έχει και ενέργεια. Γιατί να έχει ενέργεια αυτός τώρα, τι θα του συμβεί. Έχεις να μου πεις κάτι άλλο. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια, είσαι καλύτερη. Έρχομαι αμέσως. Έχω πολύ ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακέλου. Αγάπη μόνο. Την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακέλου. Του κόκκινου φακέλου. Ποιος είναι ο κόκκινος φάκελος? Το έχει ποστάρει πολλές φορές στο Instagram. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, χιλιάδες stories στο Instagram. Ποιος είναι ο κόκκινος? Είναι ένας μεγάλος κόκκινος φάκελος. Το κόκκινο ποτάμι. Το κόκκινο ποτάμι, φυσικά. Το γνωστό χείρι. Το κόκκινο φάκελο δεν το ξέρω. Είναι ένας φάκελος όπου θέλει να αποκαλύψει, όπως λέει και ο ίδιος, την αληθινή αλήθεια. Α, έχει, θα φέρει τον κόκκινο φάκελο εδώ. Θα το ανοίξει. Μπροστά μας. Ατάσος Ποτσέπης θα φέρει τον κόκκινο φάκελο. Δεν το ήξερα αυτό. Με την αληθινή αλήθεια. Με την αληθινή αλήθεια θα φέρει την αληθινή αλήθεια του αληθινού φακέλου. Του τι κόκκινου λέτε, παιδιά. Αγάπη μου, Ανίτα Πάνια, είσαι καλύτερη. Έχω αμέσως. Έχω πολλή ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακέλου. Αγάπη μόνο. Χτυπάει ένα σφαλιαροσόκ τα Σαββατοκύριακα πια, έτσι. Για πάμε να δούμε τι έχει το μαγαζί σήμερα. Ανοίξτε το μενού, παρακαλώ. Δώστε μου τις μουσικούλες μου. Έλα, έλα να δούμε τι έχει το μενού, παρακαλώ. Ναι, το καταλάβαμε. Τάσος Ποτσέπης, ο γνωστός αγαπημόνος, σε νέες αποκαλύψεις για τον αποκλεισμό του από το σώμα των δικών φρουρών και όχι μόνο. Γιατί όταν μιλάμε για αποκαλύψεις, εννοούμε αποκαλύψεις, έτσι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα. Για το δω. Πολύ καλό είναι σήμερα. Μιχαλακό. Προσέξτε, Μιχαλακό, όχι Μιχαλακόπουλος. Αυτά είναι τώρα ξεπερασμένα τα όπουλος ή τελειώνει σε ο. Μιχαλακό, θα μπορούσε να είναι γαλλικό. Μιχαλακό, Μιαλακό. Λοιπόν, μία νταλίκα με αναμνήσεις που πας να τις αφήσεις. Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα και ό,τι ξέρετε, ξέρω. Λέει λοιπόν ο Μιχαλακό, είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ. Μία νταλίτσα με αναμνήσεις, πού πας να τις αφήσεις. Τι να σημαίνει άρα... Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό, τι θέλει να πει ο ποιητής. Για να δούμε τι λέει, δώσε ρε Σταύρο, φτιάξε μας τη διάθεση. Μια νταλίτσα με αναμνήσεις, λέει, πού πας να την αφήσεις. Έλα παιδιά και τα λικέρι έχω σήμερα. Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις ξεκίνα. Έλα! Πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης, για να δω. Α, ναι. Ήμουν απατεώνας του διαδικτύου, λέει.
έχω καταχραστεί πάνω από 50.000 από ανεποψίας τους πολίτες. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα θύματά μου. Η συγγνώμη είναι πάντα ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός. Την κλαδιά τη λες. Κλαδιά του την έκανε όμως. Πάνω από 50.000 έχει πάρει από κόσμο. Οπότε σε λίγο έρχεται κοντά μας ο Παναγιώτης για να μας πει τι είδους απατεωνιά έχει κάνει στο διαδίκτυο. Πώς έχει καταχρεστεί πάνω από 50.000 από ανυποψία στους πολίτες. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος αυτός τολμάει, πώς τολμάει να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι έχει αυτή τη δράση. Και τι είναι αυτό που θέλει να κάνει σήμερα πλην του να ζητήσει συγγνώμη, που είναι το ελάχιστο νομίζω. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας για να πάμε αμέσως μετά στη Μαριλένα. Τη Μαριλένα που από χτες θέλαμε να τη δούμε κοντά μας, δεν προλάβαμε όμως γιατί είχαμε την θέρια ύπαρξη θεά, μητέρα θεά, πανσυμπάντια, υπερσυμπάντια, θεότητα των θεοτήτων. Λοιπόν, η Μαριλένα έχει αλλάξει την εμφάνισή της, απέκτησε λέει αυτοπεποίθηση, τώρα πια, άρα αναζητώ σύντροφο μόνο γιατρό ή μόνο δικηγόρο. Δεν υπάρχουν άλλα. Ή γιατρό, α ναι. Ή δικηγόρο. Αυτό λοιπόν εδώ, μείναμε με το ερωτηματικό από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε καλά. Πάλι δεν προλάβαμε, γιατί ξέρετε, είναι ζωντανή εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Και καμιά φορά τα θέματα τρέχουν και ο τροχρόνος μας παίρνει το. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Αντώνιο ο Βραζιλιάνος. Ο Αντώνιο, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ερωτηματικό πριν και μετά τον Αντώνιο. Μαζί θα λύσουμε τα ερωτηματικά εδώ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνιο έχει κάθε λόγο να έρχεται κοντά μας, νομίζω. Μόνο από στυλ. Τον θέλουμε τον Αντώνιο. Τι να συμβαίνει άραγε με τον Αντώνιο τον Βραζιλιάνο? Θα ήθελα οι άνθρωποι μας στο Twitter να κάνουν τις μαντεψιές τους. Βέβαια. Τι είναι ο Αντώνιο Βραζιλιάνος? Τι θέλει ανάμεσά μας ο Αντώνιο Βραζιλιάνος? Γιατί έρχεται ο Αντώνιο Βραζιλιάνος στο Ανίτα Κίτα? Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζοντας από το οποίο μπαίνουμε στο ζουμί αυτής της εκπομπής. Ερχόμαστε. Ανίτα Κίτα. Κι όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα Κίτα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Θα σου πω τσέπης εδώ. Αγάπη μόνο. Ανίτα Κίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι φύγον, έρχομαι αμέσως. Εδώ πέρα όποιος θέλει αφήνει μήνυμα, έτσι, κανονικά. Είμαστε μεγάλα. Από πού θα έρθει, δεν ξέρω. Από πού θα έρθει, δεν ξέρω. Από πού τον ακούσεις εσύ? Από πάνω. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια μου. Τα σου χωτσέψεις εδώ πέρα. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ εφήγον. Βγαίνω αμέσως. Οπα. Αυτό το τελευταίο, το βγαίνω αμέσως, μου κάνει απειλή. Απειλή. Έντονη. Λοιπόν, πριν μπούμε στο ζουμί, θέλω να σας πω ότι στο 14580 περιμένει ένα μεγάλο ποσό που θα δώσει ο Φορτόγκας, ο οποίος αυτός μόνο ξέρει τι ποσό θα δώσει και με ποιο τρόπο θα το δώσει. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, εγώ όμως πια που έχω... Νάτο, δεν σας είπα, έχω... Κρατηθείτε. Ο Φορτόγκας ξαναχτυπά. Ανίτα. Ναι. Κοίτα. Ναι. 14.980. Ναι. Το νούμερο που χαρίζει ευρώ. Ναι. Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να κερδίσει κάποιος σήμερα. Ναι. 3.000 ευρώ. Λοιπόν, για να σας πω κάτι τώρα εγώ. Σηκωθείτε από καναπέδες, ξαπλώστρες, κρεβάτια, καρέκλες και πάρτε το τηλέφωνο σας στο χέρι σας. Φορτόγκα μου, αφού είσαι και φορτόγκας και έχεις και τη διάθεση και είσαι large, γιατί σήμερα που είναι μια ωραία Κυριακή δεν κάνεις τα 3.000 κάτι καλύτερο για τους τηλεθεατές μου? Γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, αλλά και χθες το παραμύθι με είχες και δεν το άλλαξες το ποσό. Από την αρχή μου έλεγες δράκο, ότι είναι 3.000. Υπάρχει έκπληξη, αλλά η έκπληξη αποκαλύπτεται πάντοτε ξαφνικά. Δεν προαναγγέλλεται. Άρα λοιπόν, Φορτόγκα, ένας τυχερός σήμερα θα κερδίσει 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώ πουλά. Ακριβώς. Ανοίξαν οι γραμμές. Φορτόγκα! Ξεκινήστε τα τηλεφωνήματα. Ωραία.
3.000 ζωντανά ευρώπουλα. Ωραία. Θα μείνω πάντα με αυτά τα φώτα τα σβησμένα. Ε, πώς το βλέπετε αυτό. Ανάψτε τα φώτα. Περιμένετε τι να γίνει. Για να δω λοιπόν τι φέρνει ο Φορτόγκας. Για να κατέβει η βαλίτσα να δω τι έχει σήμερα μέσα. Κοίταξε τώρα τη βαλίτσα που σου κατεβάζω. Ναι. Είναι γεμάτη χρήματα. Μάλιστα. Θες να μετρήσω πόσα έχει, Φορτόγκα, γιατί όσα έχει θα τα δώσεις, πρόσεξε. Υπάρχουν πολλά τούβλα μέσα. Τούβλα. Τούβλα είναι. Πω, σαν να έχει τούβλα είναι, πολύ βαριά είναι. Με φράγκα. Πολύ βαριά ρε φίλε. Για να δω τι έχει ο Φορτόγκας. Φορτόγκα, άμα δώσω ό,τι έχει εδώ μέσα, κάτσε γιατί να είναι ξανάποδα. Άμα δώσω ό,τι έχει εδώ μέσα, 3.000 ζωντανά μετρητά. 3.000 ευρώ, Φουλανίδα. Τα έχει σε όποιο στυλ χαρτονομίσματος θέλετε. Τα έχει σε εκατοστάρικα. Τα έχει σε 5 ευρώ. Τα έχει σε 50. Πολύ 50. Έχει ο Φορτόγκας πάρα πολύ 50. Λοιπόν, τα έχει σε 20. Έχει από όλα τα χαρτονομίσματα ο Φορτόγκακος μου. Είναι φορτωμένος πολύ. 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. 14.980 το νούμερο στο οποίο καλείτε. Που δίνουμε 3.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν άκουσα τύπο Φορτόγκας καλά. Τελευταία Κυριακή που δίνουμε 3.000 ευρώ. Γιατί τελευταία Κυριακή, Φορτόγκα? Τελευταία ευκαιρία αυτό το επεισόδιο. Από το επόμενο επεισόδιο μπορεί τα λεφτά να είναι λιγότερα, αλλά μπορεί και περισσότερα. Φορτόγκα, σου έχω εμπιστοσύνη. Μόνο περισσότερα μπορείς να τα κάνεις. 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. Σήμερα κάποιος από εσάς θα τα αποκτήσει, κάποιος που καλεί στο 14.980. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας μπορείτε να καλείτε σε αυτό το νούμερο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, κάθε φορά που καλείτε, δίνετε την ευκαιρία στον εαυτό σας, όλοι εσείς που καλείτε, είτε καταλήξετε να είστε ο τυχερός της ημέρας και να πάρετε 3.000 ευρώ που λέτε όχι, όλοι έχετε την ευκαιρία να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για το αυτοκίνητο αυτό που είναι εδώ κοντά μας και θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όλοι λοιπόν έχετε την ευκαιρία κάθε φορά που καλείτε, δίνετε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο. Και όσοι καλείτε σήμερα, έχετε την ευκαιρία ένας τυχερός από εσάς να κερδίσει τα 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. Μήπως είναι η μέρα σας. Για σκεφτείτε, μήπως είναι η τυχερή σας μέρα. 3.000 ζωντανά μετρητά, 14.980 λοιπόν. Και σας περιμένουμε εκεί ο Φορτόγκας. Πολύ χρήμα, παιδιά. Ανίτα, βάλτα μες στο αυτοκίνητο. Τι λέει ο Φορτόγκα, μου λες τι θα κάνω να πούμε. Πριν δεις 3.000. Φόρτωσέ τα. Θα γεμίσω το move up με φράγκα. Ο Φορτόγκας τρελάθηκε. Να φορτώσω κι εγώ. Φόρτωσε εσύ, κάνε τα 3.000. Θα φορτώσω. Κάνε τα 3.000 ευρώ που λα 4 και κάνω τη γουστάρι. Έγινε, Ανίτα. Τι? Δύο τυχεροί λοιπόν, ένας 3.000 ευρώ και ένας 1.000 ευρώ. Δύο οι τυχεροί σήμερα. Μπράβο το Φορτόγκα. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Δύο τυχεροί. Ένας θα πάρει 1.000 ευρώ. Δύο κληρώσεις. Δύο κληρώσεις σήμερα. Ένας θα πάρει τα 1.000 ευρώ και ένας τα 3.000 ζωντανά μετρητά. Yeah. Τόπο το Φορτόγκα, τρελάθηκε. Ο Φορτόγκας ταχώνει. 14.980. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το deal σήμερα. Ένας 1.000, ένας άλλος 3.000 ευρώπουλα. 1.000 και 3.000 ευρώπουλα, δύο κληρώσεις. 4.000 ευρώ! Μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Τηλεφωνήστε τώρα. 14.980 λοιπόν. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να κερδίσετε δύο τυχεροί, δύο κληρώσεις. Το μόνο που θέλω από εσάς, σας παρακαλώ, όταν καλείτε στο 14.980, αφήνετε τα στοιχεία σας. Σας παρακαλώ, θέλοντας στο τέλος της εκπομπής που κάνουμε την κλήρωση, να είστε στο σπίτι σας. Μη σας παίρνω τηλέφωνο και δεν μου βγαίνετε στον αέρα. Γιατί σαφώς θα τα πάρετε τα λεφτά ακόμα και αν δεν βγείτε στον αέρα. Αλλά θέλω να σας ακούω. Θέλω να ξέρω ότι πήρατε τα λεφτά. Θέλω να ξέρω ότι κάποιος από εσάς αυτή τη χαρά θα μου την ανταποδώσει. Γιατί σήμερα δύο τυχεροί. Ο ένας θα πάρει 1.000 ευρώπουλα και ο άλλος 3.000 ζωντανά μετρητά σήμερα. Ο 14.980. Ο Φορτόγκας ταχώνει στο Ανίτα Κίτα. Έλα Φορτόγκα, μου σ' αγαπώ. Και βέβαια θα γίνει Ανίτα Δώσε.
Ωραία. 14,980. Πάμε λίγο να δούμε, παρακαλώ, σας παρακαλώ, πάλι λίγο το μενού, να δούμε ποιον ξεκινάμε, ποιον περιμένουμε να έρθει κοντά μας. Τάσος Ποτσέπης εδώ. Αγάπη μόνο. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι φύγον, έρχομαι αμέσως. Αυτό το είναι, έχω πολύ ενέργεια, μου κάνει απειλητικό. Ε, δεν είναι απειλητικό. Έχω πολύ ενέργεια, το έχω που φωσκιάζομαι. Και το έρχομαι αμέσως, πάει και έρχεται και δένει και κουμπώνει μετά με το άλλο, να πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε... Και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι φύγον, έρχομαι αμέσως. Θα ξεκινήσουμε με τον Μιχαλακό. Ο Μιχαλακό, που προφανώς είναι Μιχαλακόπουλος στο επίθετό του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, έρχεται με το μότο «Μια νταλίκα μ' αναμνήσεις, πού πας να τις αφήσεις». Πώς είναι, αυτό είναι ασύντακτο όμως, δηλαδή «Μια νταλίκα μ' αναμνήσεις, πού πας να την αφήσεις με τις αναμνήσεις». Yeah. Τέλος πάντων, για να περάσει παρακαλώ ο Μιχαλακό. Τι να θέλει να πει ο ποιητής, άραγε. Για έλα να σε γνωρίσουμε, φίλε. Είμαι ο Δημήτρης ο Μιχαλακό. Ναι. Και εκεί λέει, μια ταλίκα με αναμνήσεις, πού να πας να τις αφήσεις. Μάλιστα. Άρα μας λείπει, ναι, μας λείπει το να. Έλα το λοιπόν, έλα στην παρέα μας. Το όνομά σου είναι το μικρό? Δημήτρης. Δημήτρης Μιχαλακό. Μιχαλακόπουλος και το έχουν κάνει Μιχαλακό μου, το κάνανε... Ωραίο είναι το Μιχαλακό, μου αρέσει. Είναι λίγο... Και εμείς έχουμε εδώ έναν άνθρωπο, έτσι, φίλο μας εδώ, που λέγεται Λαμπρόπουλος, τον λέμε Λαμπρό. Λαμπρό, είναι... Ό,τι έχουμε σε όπουλος, το κάνουμε... Είναι κομμένο το έργο. Το κάνουμε γαλλικό, καταλαβες. Έτσι. Το πάθος. Και Δημό, δεν έχουμε και Δημό. Τι Λαμπρό, Δημό, εσύ είσαι Μιχαλακό. Μιχαλακό. Ναι, συγγνώμη, λοιπόν. Πώς έχει γίνει αυτό, πώς το έχουμε καταφέρει και έχει πάει εκεί πάνω το τέτοιο, το ΣΕΟ αυτό. Ρε εσύ, Φίλιππε, έργο πώς το έχει φτιάξει αυτό, να πούμε. Ε, με έχεις περάσει για τριμετρή. Μπερδεύτηκες λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Είσαι ο Δημήτρης ο Μιχαλακό, λοιπόν, μπράβο. Και έρχεσαι να μας πεις ότι μια νταλίκα με αναμνήσεις, πού να πας να τις αφήσεις. Το οποίο το έχω κάνει τραγούδι αυτό. Τι ρόλο έχω γράψει στίχο. Γράφει στίχους. Γράφω στίχους, ναι. Τι άνθρωπο, ποιος είσαι εσύ, δηλαδή, να καταλάβω. Είμαι ένα παιδί που... Ναι. Μ' αγαπάνε, με τρελαίνουνε, με αρρωσταίνουνε τα θηλυκά. Μάλιστα. Είναι κοντά μου, λες και έχω πάνω μου έτσι, όχι αυτό το μέλι. Το άλλο, πώς λέγεται, το άλλο. Που είναι σαν το μέλι και σε τσιμπάει. Έτσι. Με τη μέση, ρωτώ να πω τον τρόπο. Όπως έτσι, ναι. Σεβαζάκι είναι αυτό, σεβαζάκι. Σεβαζάκι σαν το μέλι. Τι να είναι, ναι, 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 ναι. Μελάκια. Βασιλικός πολτός. Τι είναι, βασιλικός πολτός. Μπράβο. Έλα ρε φίλε, το βρήκαμε. Το οποίο, τα θέματα της γυναίκας με κυνηγάνε από 14 χρονών. Τα είναι... θέματα της γυναίκας, ναι, ναι. Τα γυναικεία θέματα. Τα γυναικεία. Δηλαδή. Το θηλυκό για μένα είναι η ζωή μου. Μάλιστα. Είναι το πάθος μου. Okay. Και γι' αυτό και έχω βγάλει και ένα σταθμό που έχω. Ραδιοαισθηματίες. Έχεις ένα ιντερνετικό. Ιντερνετικό, ναι. Το ραδιοαισθηματίες. Το ραδιοαισθηματίες. Είναι η αγάπη μου, είναι η ζωή μου. Τα θηλυκά τρελαίνονται και τα αρσενικά. Για πάρτι σου όλοι. Ναι. Έλα ρε φίλε. Μα είμαι κυμπάρης. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή έχεις τέτοιο μαγνήτη, μαγνητή. Έχω αυτή την ένταση από 14 χρονών και το τονίζω αυτό. Ναι. Είχα ταλαβέρια πολύ. Okay. Πολλές γυναίκες. Ναι. Και το προχώρησα το έργο παρακάτω. Mm-hmm. Στα 17 μου γνώρισα μια κοπέλα. Ναι. Αυτή η κοπέλα. Δηλαδή εσύ από τότε που αισθάνθηκε τον εαυτό σου, ας πούμε, να κοινωνικοποιήσει και τα λοιπά, αισθάνθηκες ότι πάντα ήσουν αγωητευτικός και ναι. Πάντα ναι. Δημιουργούσες αυτό το στις γυναίκες. Το είχα, αυτή, το είχα την, αυτό. Την ένταση, όπως την ένταση και την αρρώστια, να ναι. Το πω, ναι, ναι. Να είναι το θηλυκό κοντά μου. Αυτό το ήθελες εσύ ή το θηλυκό το... Και το θηλυκό, ναι. Αλλά και εγώ. Άρα λοιπόν εσύ δημιουργούσες το θηλυκό, την επιθυμία να έρχεται κοντά σου. Έτσι ένιντα μου, έτσι. Μάλιστα. Το οποίο στα 17 μου γνωρίζω μια κοπέλα, είμαστε 2-3 χρόνια μαζί, γίνεται τον ταλαβέρι. Που πας, τι κάνεις, σου μου, σου ξέρεις αυτά τα... Μην πας, μην κάνεις, μην δείξεις. Της ρίχνω μια πόρτα, γι' αυτό έχω γράψει κι άλλο ένα τραγούδι που λέει «Την πόρτα τη δικιά μου, μην την ξανακλείσεις». Δεν έχεις το δικαίωμα εσύ να τη σφραγίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μιχαλακό.
Και πάμε παρακάτω. Μιχαλακό, αυτό που σε στράβωσε με την κοπέλα, ναι, ποιο ήταν, δηλαδή, ότι το γεγονός ότι... Η καταπίεση. Σε καταπίεσε από τον έρωτά της για δεν σένα. Δεν το θέλω αυτό. Με καμία γυναίκα. Έχω αυτή την αρρώστια μου, αυτή την τρέλα μου επάνω, ρε παιδί μου, και είμαι στα ίσια. Straight. Δηλαδή, τι σε ενοχλεί, δηλαδή, για να καταλάβω. Πού πας, τι κάνεις, γιατί άργησες, γιατί το ζήλια. Ένα, γιατί το άλλο, ζήλια και... Και καταπίεση. Και καταπίεση, το οποίο, ναι, δεν τα γουστάρω, ναι, 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 αυτά. Θέλω να το προχωράω το έργο. Να είμαστε, εφόσον μου έχεις εμπιστοσύνη και είμαστε μαζί, ναι. Μέτα, προχωράμε, τέλος. Από εκεί έπειτα, εγώ το πήρα στραβά το έργο. Ναι. Και πήγα σε ένα τρυπάκι, όχι εκδίκηση. Η γυναίκα δεν την εκδικήσει. Την αγαπάς, έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, πολλά. Και μπορώ να πω και ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, αν έχω πληγώσει κάποια, να ζητήσω συγγνώμη δημοσίως. Θα έχεις πληγώσει τώρα με αυτά που μου λες ότι έχεις κάνει τόσο μεγάλες καταστάσεις, να πούμε, και έχεις κάψει καρδιές. Θα έχεις πληγώσει, ρε φίλε, τώρα. Στα 20 μου γνωρίζω μία. Την πρώην γυναίκα μου, που έχω και δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Και στα 20 μου χρόνια που τη γνωρίζω, σε ένα μήνα μέσα έδωσα λόγο. Αραβωνιάστηκα και παντρεύτηκα. Μάλιστα. Φεύγουμε το έργο. Αυτό κρατήσαμε 20 χρόνια μαζί, χωρίσαμε. No. Η καταπίεση... Συνέχισε. Εκεί ήμουνα εγώ, γιατί εγώ δεν κάθομαι με μία γυναίκα. Θέλω να το γυρίζω το έργο, να το κάνω πολυτελείας. Άρα δεν μπορείς να σταθείς μέσα σε μία σχέση πολύ καιρό. Με τίποτα. Μάλιστα. Με τίποτα. Και το προχωράω το έργο. Έκανα πολλές σχέσεις. 700 έχω κάνει όλα μου τα έργα. 700 σχέσεις. Όχι σχέσεις. Ιστορίες με γυναίκες. 700 σχέσεις πρέπει να ζήσεις 700 χρόνια, να πούμε. 700 σχέσεις δεν γίνεται. Η σχέση μου ήταν... Μια σχέση το χρόνο. 35-40. Μάλιστα. Εγώ κάποια στιγμή άφηνα τη μία, ναι, και πήγαινα στην άλλη. Οκ. Okay. Αλλά είμαι αρσενικό. Και τα αρσενικά, το λέω γιατί μέσα μου βράζω σε τώρα. Σε βλέπω, ρε φίλε, έχεις ένταση και το... Βράζω. Ναι. Βράζω γιατί... Και θέλω να το ξαναπώ, να το τονίσω. Έχει λίγο νεράκι, ρε παιδιά. Να με περίμενε, ένα λεπτό. Ένα παιδιά, νεράκι, έχουμε σε νερό κάτι, σε υγρό στοιχείο. Ή οτιδήποτε. Να ενυδατωθεί ο άνθρωπος. Ή οτιδήποτε μας θέλετε. Έλα, φέρε την ενυδάτωση. Και ωρό, έχεις και ωρό άμα και νεράκι. Είμαι... Κάντε του και έναν ωρό όπως είναι. Όχι, δεν έχω. Απλά έχω και, ναι, στην εκπομπή που κάνω. Ναι, ναι, ναι. Πίνω νερό. Στεγνώνει. Στεγνώνει το ταραβέρι μερικές φορές και θέλει να... Να ενυδατωθεί το σύστημα όλο. Ναι, μπράβο, αυτό το έργο. Εδώ είναι να καταλάβω, στον αέρα κάνετε πρόβες στις φάσες. Γιατί το βλέπω στην οθόνη τώρα, τηλεφωνήστε τώρα, λέει 14-9. Σε λίγο θα αρχίσω να βλέπω και άλλα πράγματα. Βάζετε αφίσες, οποίο... κάρτα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, πώς... Συγγνώμη, ρε φίλε. Τα έχει δει... Φύγετε με τρόπο, είδες, την κάνανε αυτά, μόλις σου την είπα. Για έλα, έτσι. Δηλαδή το θέλουμε τον κόσμο να τον υπενθυμίζουμε ότι στο 14-980 κάποιος θα κερδίσει 3.000 ευρώ και κάποιος άλλος 1.000, αλλά μην μας το βάζετε και το κονομάμε πάνω στην οθόνη. Γιατί δεν θέλουμε και την καταπίεση, ούτε εγώ ούτε ο ραδιοστηματίας, να πούμε. Οπότε εγώ είμαι ελεύθερος σκοπευτής. Μάλιστα. Βαράω, χτυπάω, δεν κρύβομαι. Μάλιστα. Μου έλεγες όμως τώρα, φίλε, ότι πριν στεγνώσεις εντελώς, τότε που μίλαγες, ότι κάποιο θέμα έχεις τώρα, δηλαδή ακόμα συνεχίζεις να έχεις πρόβλημα με τις γυναίκες οι οποίες έρχονται, σε διεκδικούν και μετά σε θέλουν μόνο δικό τους, για να καταλάβω καλά. Το έχω. Οι γυναίκες σε θέλουν μόνο δικό τους. Μόνο δικό τους. Το οποίο εγώ... βρίσκεις παράλογο αυτό. Όχι, δεν είναι παράλογο. Mm. Εγώ δεν μπορώ να είμαι με μία. Απλά τα πράγματα. Δεν το θέλω, δεν το μπορώ. Θέλω να παίζω, ρε παιδί μου, να είμαι εδώ, εκεί, παρακάτω. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θες να το πείσεις στις κοπέλες οι οποίες μπορεί να ενδιαφέρονται για σένα, στις γυναίκες που ενδιαφέρονται για σένα. Πολλές ενδιαφέρονται. Και έρχεσαι και ξεκινάς και λες από εδώ και πέρα να ξέρετε, δηλαδή, ότι όποια έρθει με μένα θα πρέπει να ξέρει ότι εγώ δεν είμαι μονογαμικός. Έτσι. Είμαι... Τέλος. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και είμαι αυτό που θέλω από ένα θηλυκό. Ναι. Θέλω να μην υπάρχει όχι αυτή η καταπίεση, αυτό το έργο, το μίζερο, αυτά δεν τα γουστάρω εγώ. Αυτά θέλω πράγματα κυμπάρικα στα ίσια. Και όμορφα, ρε παιδί μου, όχι παρακάτω, ξέρεις. Μη, μου, σου, του κτλ. Και πάμε να παίξουμε. Μάλιστα. Τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχουν αρχίσει και τηλεφωνούν διάφορες γυναίκες, θέλω να σου πω.
Δεν ήρθε. Δεν μπορώ να σου εξασφαλίσω το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες θα είναι γυναίκες οι οποίες δεν θα ζηλέψουν, δεν θα φρικάρουν στην ιδέα ότι όταν πας να κάνεις μια σχέση μαζί τους, μετά είσαι έτοιμος να φύγεις κτλ. Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη των γυναικών. Θέλεις? Να ακούσουμε, αλλά δεν είμαι και τόσο έργο τώρα με το. Ναι, αλλά τώρα να ακούσουμε, έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο. Βέβαια, πάμε. Για πάμε να ακούσουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι η Σουζάνα. Γεια σου, Σουζάνα. Βασικά, μ' αρέσει πάρα πολύ ο φίλος. Δηλαδή, γουστάρω κι εγώ να γνωρίσω έναν τέτοιο τύπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εγώ, επειδή δουλεύω βράδυ, βασικά τραγουδάω. Δεν θα μου άρεσε να ήμουν με έναν τύπο που να με καταπιέζει. Οπότε, εγώ επειδή το έχω συνηθίσει και από τη δουλειά μου, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Το να. Γράψουμε, εντάξει, να είναι και αλλού, ας πούμε, και να υπάρχει μια συνεννόηση και μια προσοχή, θα έλεγα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και εμένα με βολεύει. Γιατί και εγώ πρέπει να κινούμαι ελεύθερα. Ένα τραγουδάκι. Ναι, τραγουδάω σε μαγαζί. Ωραία. Εντάξει, χρόνια δουλεύω βράδυ. Μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι και θες να πεις το όνομά σου ή όχι. Σουζάνα. Α, Σουζάνα το είπε. Σουζάνα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ωραία. Και το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ότι γνώριζα κάτι τύπους που κολλάγανε μαζί μου και δεν μπορούσα να κινούμε ελεύθερα. Ενώ έτσι με έναν άνθρωπο που θα βρίσκουμε, έτσι, αν θα βρούμε έτσι, και προσωπικός, παιδί μου, θα είναι πιο απλό για μένα. Που δεν ήθελες να βγάλω γραμμή. Για έλα να σου δείξω κάτι εδώ, Σουζάνα. Έχει κάνει το τουάζ Κιμπάρης. Κιμπάρης. Δικός μου είναι, δικός μου. Το βλέπεις. Κιμπάρης. Δεν φαίνεται στην καρδιά του. Κιμπάρης, λέει. Μήπως είναι ο δικός σου άνθρωπος και δεν το ήξερες και δεν σε ήξερε. Κοίτα, ψαχνόμουν να βρω έναν τύπο που να μην είναι κολλημένος. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχεις ρωτήσει τίποτα εσύ για τη Σουζάνα. Μου τα είπε όλα. Ωραία. Εντάξει, εγώ βασικά νύχτα ζω. Ναι. Και ο ράδιος θυματίας νύχτα. Τα ωράδια είναι λίγο περίεργα, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Χάρηκα πολύ, Σουζάνα μου. Πιστεύω να τα πούμε. Και να έρθει και από το μαγαζί που δουλεύω. Γιατί όχι, και βέβαια. Και από τον ένα και από τον άλλο να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Σουζάνα. Γεια σου, Σουζάνα μου. Πάμε και στην επόμενη γραμμή για να κλείσουμε με τον Κωνσταντακό. Γιατί φαντάζομαι ότι τώρα θα. Μιχαλακό. Συγγνώμη, ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Ναι, παρακαλώ, λέγεται μπρος, ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι πολύ ωραίος άντρες, αλλά θα προτιμούσα κάτι πιο συντηρητικό, αν θα ήθελε και αυτό να αλλάξει κάποια πράγματα στη ζωή του. Γιατί δυσκολεύομαι με αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να τον μοιράζομαι. Ναι, αλλά εσείς νομίζω ότι μιλάτε και κλείνετε τη μύτη σας τώρα. Κάπως έτσι μας μιλάτε. Όχι, έτσι μιλάω. Δεν μιλάτε έτσι. Μιλάτε έτσι γιατί θέλετε να σας ακούσουμε και να καταλάβει το περιβάλλον σας ποια είστε. Γιατί το κάνετε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το κατάλαβα. Το κατάλαβα πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Συγγνώμη. Απλά είναι τα πράγματα. Θα ήθελα έναν άνθρωπο λίγο πιο ήσυχο. Άμα θέλετε πιο ήσυχο, γιατί μας πήρατε, μαντάμ. Δεν βλέπετε ότι εδώ είμαστε ανήσυχοι. Εμένα βρήκες. Το Κωστό Μιχαλακό βρήκες. Ήρθε ο άνθρωπος και είπε ότι είναι ανήσυχος. Και πήρε να μας πεις ότι θες τον ήσυχο. Πλάκα κάνει. Εμένα βρήκε. Ναι, έλα, ναι, αυτό δεν σου λέω. Επαναγία μου, Θεέ. Λοιπόν. Καλά, την άποψή μου είπα, κύριε, συγγνώμη. Αγάπη μου, γλυκιά, δεν σου είπαμε κάτι, ότι όχι, δώσαμε. Εδώ υπάρχει ανησυχία έντονη, δεν το βλέπετε. Έντονη ανησυχία, έντονη ανησυχία, έντονη ενέργεια. Έντονη αυτοπεποίθηση, μου. Έντονα όλα, τα πάντα έντονα. Μα και εγώ δεν πολύ θερτή για να καταγνωρίσει κάποιο. Ελάτε, μαντάμ, και εσεί εδώ να μα πείτε το δικό σα θέμα. Εδώ, face to face. Θα το ήθελα πάρα πολύ σε μια επόμενη εκπομπή σα. Αν είχε την ευκαιρία. Εδώ έχουμε άλλο. Εν τω μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, αλλάζει η φωνή πιο πολύ. Εδώ έχουμε άλλο έργο πολυτελεία. Τώρα έχουμε εδώ σούπερ πολυτελεία. Έλα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με τη φίλη μας, γιατί νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να έρθει από κοντά κάποια στιγμή να την γνωρίσουμε. Γεια σου, φίλη. Το όνομά της δεν το μάθαμε ποτέ. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαλακό, που ήσουν εδώ. Και εγώ, Ανιτάκη, έχουμε σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάποια κοπέλες που κάλεσε να είναι και αυτό που θέλεις. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και όλο το συνεργείο σου που με καλέσατε. Έτσι όπως το είπες και όλο σου το σόι, νόμιζα. Όχι, κάτσε, καλά, ρε φιλαρά. Ευχαριστώ, μήτε μου και εσένα και το συνεργείο σου και όλο σου το σόι. Γεια σου, Δημητράκη. Γεια. Λοιπόν, Μιχαλακό, αφήστε τον άνθρωπο Μιχαλά στο προξενιό. Από εκεί μπήκε, από εδώ και ήθελε να φύγει.
Τι φασισμός είναι αυτός εδώ μέσα. Από εδώ μπαίνεις, από εκεί βγαίνεις, από εκεί έρχεσαι. Πρέπει να μας λέτε πού μπαίνουμε, τι κάνουμε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αγάπη μόνο αν είναι τα πάνια. Είσαι καλύτερη. Έρχομαι αμέσως. Έχω πολλή ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακέλου. Αγάπη μόνο. Του κόκκινου φακέλου. Τι λέτε, παιδιά. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έλα, κοριτσάκι. Έλα, αρισιά, όμορφο κορίτσι. Για να δω τι έχεις φέρει. Νεράκι έχεις, νεράκι. Να σου φέρω νεράκι. Νεράκι, βαλιτσούλα. Νεράκι, να σου φέρω. Για δώστε το φιλεράκι. Ωραία, ωραία, ωραία. Όλα πάνε καλά, πάνε καλά. Ανίτα, κοίτα. Λοιπόν, Κατερίνα Σαγορέου, καλώς ήρθες, αγαπημένη μου. Σήμερα δεν θα χαρίζει λεφτά μόνο ο Φορτόγκας και 3.000 και 1.000 ευρώ και συνέχεια λεφτά. Θα χαρίσω κι εγώ σήμερα. Ναι. Ήρθα με άγριες διαθέσεις κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα έχω την κάρτα ομορφιάς, λοιπόν, τη Medicard. Που όσοι καλέστε τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά, επειδή πολλοί μείνανε νυταχτές παραπονεμένοι. Λοιπόν, σήμερα μία σημεία, λοιπόν, κάρτα ομορφιάς. Μία σημεία Medicard, μόνο στη τιμή των 79 ευρώ, λοιπόν. Όσοι καλέστε τώρα στο 211-118-18, θα αποκτήσετε αυτή τη μοναδική κάρτα, συν μία κάρτα δώρο, για να την κάνετε δώρο σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, Ανίτα μου. Ωραία, Κατερίνα ωραία μου, γλυκιά. Πολύ ωραία, ωραία τα λες και τρελαίνομαι, κρέμαμαι από το στόμα σου. Ωραία. Να φανταστείς τώρα όση ώρα μιλάς, εγώ δεν θέλω πας, να πω τίποτα λοιπόν, γιατί με ενδιαφέρει ότι μιλάς εσύ. Πάμε. Λοιπόν, αυτή η μοναδική κάρτα, ναι, θέλω να πω, Ανίτα, ότι υπόσχεται και πραγματοποιεί βεβαίως η κάρτα με την κάρτα ότι θα μας κάνει. Θα μας δώσει και πρόσωπο νεανικό χωρίς ρητίδες. Ναι. Και σώμα Ανίτα μου χωρίς περιτά κιλά. Ό,τι θέλεις. Και σώμα Ανίτα μου χωρίς περιτά κιλά, χωρίς τοπικό λίπος. Και θα μας δώσει και βέβαια και σούπερ δώρα. Μόνο με 79 ευρώ, μέσα σε μία ώρα, σε πολύ λίγα λεπτά λοιπόν, θα ανανεωθούμε. Θα ανανεωθεί και το σώμα, θα ανανεωθεί και το πρόσωπο. Μου λες λίγο πού είναι τα καταστήματά σας. Λοιπόν, καλώντας το 211-118-18 θα μιλήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Καταστήματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε, ναι, κάθε γειτονιά. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν παντού. Δεν θέλουμε να κουραστείτε, δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθείτε. Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, στον Άγιο Δημήτριο. Ναι, και να ξέρει ο κόσμος πού θα πάει, κατάλαβες. Σαφώς, στον Άγιο Δημήτριο λοιπόν, στο Σύνταγμα, στην Κηφισιά, πολύ σύντομα κοντά και στη Γλυφάδα και σε όλη την Ελλάδα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Γρίνιο, Πύργο, Κόρινθο. Παντού λοιπόν υπάρχει ένα τέλειο οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, επιστημονικών κέντρων κοσμετικής αισθητικής που θα σας αναλάβουν με άρτιους χώρους, άρτια εξοπλισμένους χώρους, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που πραγματικά εκεί εσείς δεν θα κάνετε τίποτα άλλο, θα καλέσετε στο 211-118-18, θα σας καθοδηγήσουν στο πού θα πάτε, ποιο είναι λοιπόν το κέντρο αυτό που βρίσκεται κοντά σας και το απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τα απολύτως εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τέταρτης γενιάς, θα σας αναλάβουν και πραγματικά θα ανανεωθείτε. Για σήμερα ξαναλέω, δεν θα υπάρξει άλλη φορά, Ανίτα, δεν θα ξανάρθω με την κάρτα ομορφιάς Medicard. Είναι η τελευταία μέρα λοιπόν που φέρνω δεν αυτή... Δεν θα ξανάρθεις με την κάρτα Medicard. Όχι, δεν θα ξανάρθω με την κάρτα ομορφιάς Medicard. Είναι η τελευταία μέρα λοιπόν που σας τη φέρνω. Γι' αυτό και θέλω να πάρετε τηλέφωνο για να την αποκτήσετε. Ναι, αλλά θα έρθεις με μια άλλη όμως μετά. Θα έρθω και με άλλα πράγματα, και μυστικά, και ομορφιάς. Φαντάζομαι πάντα πολύ. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ωραία. Αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι, αγαπάμε πολύ τις φίλες όλες της εκπομπής. Αγαπάμε και όλους τους άντρες, θέλω να σου πω. Ξέρω ότι και οι άντρες δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον για τα θέματα της ομορφιάς. Μία κάρτα ομορφιάς Medicard. Συν μία λοιπόν δώρο για σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα που γίνεται και εμφανίζεται αυτή η κάρτα ομορφιάς. Αυτή τη μοναδική τιμή των 79 ευρώ. Και έτσι θα πάρετε δύο κάρτες λοιπόν δώρο. Καλέστε τώρα στο 211-118-18. Και θέλω να πω τώρα για τις θεραπείες, Ανίτα. Τι είναι δύο κάρτες, δηλαδή. Μία κάρτα, ναι, συν μία κάρτα δώρο. Α, δίνετε δώρο τη δεύτερη. Βέβαια, δίνουμε δώρο τη δεύτερη κάρτα, διότι το κάναμε αυτό, Ανίτα, και χθες και πήρε πάρα πολλοί κόσμος και δεν πρόλαβε. Και άρχισαν τα παράπονα. Και δεν θέλουμε να είναι... Πάρα πολλοί κόσμος και δεν θέλουμε να είναι κανένας απογοητευμένος. Δεν θέλουμε λοιπόν όλοι να πάρετε αυτή την κάρτα καλώντας το 211-118-18. Και θα πω τι γίνεται τώρα, τι θεραπείες μπορείτε να έχετε. Θεραπείες λοιπόν για το σώμα σας που θα σας βοηθήσουν να χάσετε τοπικά κιλά, τοπικό λίπος, να χάσετε και την κυταρίτιδα, να έρθει το σώμα σας να σφίξει,
να ανορθωθούν τα διάφορα σημεία και όλα αυτά θέλω να σας πω ότι θα γίνει μέσα σε μία συνεδρία με το μοναδικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας 3D Max Lipo. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το λέιζερ, θέλω να σας πω τώρα. Το είπα και χθες, Ανίτα. Συνήθως, αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο σώμα μας δεν μπορούν να φύγουν μόνο με μία θεραπεία. Χρειάζεται συνδυασμός θεραπείων. Αναγκάζονται λοιπόν τώρα και πηγαίνουν, κάνουν μία θεραπεία, κάνουν άλλη θεραπεία, ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά. Εδώ πέρα όμως, με αυτό το λέιζερ τέταρτης γενιάς, το 3D Lipo λοιπόν, θα κάνετε μία συνεδρία με αυτό το μηχάνημα, το οποίο κάνει συνδυασμό τριών θεραπείων. Συνδυασμό τριών τεχνολογιών. Οπότε γίνεται και λιποαναρρόφηση, φεύγουν το τοπικό λίπος, διότι ενεργοποιείται ο μεταβολισμός των λιποκυτάρων. Όταν θες νεράκι να μου πεις. Ναι. Βλέπω, πάρω και το δικό σου. Ναι, ωραία, εδώ το έχεις δίπλα. Ναι, εδώ το πάρω. Άμα δεις ότι εγώ έχω θάρρος μαζί σου, θα το πω. Ναι. Νεράκι για το Κατερινάκι, γιατί λοιπόν, έχει πολλά να πει. Και λιποαναρρόφηση λοιπόν θα γίνει, ενεργοποιείται λοιπόν ο μεταβολισμός των λιποκυτάρων. Θα γίνει και κρυολιπόλυση και θα γίνει και με ραδιοσυχνότητες. Πρέπει να σας πω, θα ενεργοποιηθεί η παραγωγή του κολαγόνου. Τρεις λοιπόν θεραπείες σε μία μόνο συνεδρία με ένα μόνο μηχάνημα. Είναι πραγματική επανάσταση αυτό. Και μιλάμε, θέλω να σας πω, για τρισδιάστατη αντιμετώπιση των προβλημάτων τοπικού πάγου. Στο νερό που είναι ακόμα, δεν έρχεται. Έλα, παιδιά, και το νερό. Στο νερό, παρακαλώ. Έλα το, λοιπόν, το νεράκι σας. Έτσι, μπράβο, παιδιά. Φέρτε και ένα νεράκι να υπάρχει εδώ πέρα. Θα το ανοίξω. Άνοιξε το νεράκι. Να πίνω λίγο-λίγο. Είναι το νερό σου, Κατερινάκι. Να πίνω λίγο-λίγο το νεράκι εδώ πέρα. Και πες μέτρα. Μία κάρτα λοιπόν. Συν μία δώρο και θα έχουμε ανέμακτο lifting στο σώμα. Θα φύγουν τα τοπικά κιλά. Θα φύγει το τοπικό λίπος, θα φύγει η κυταρίτιδα. Αυτό λοιπόν το λίπο, πρέπει να σας πω, το 3D, που αντιμετωπίζει τρισδιάστατα όλα τα προβλήματα στο σώμα μας, όλες τις περιοχές λοιπόν τις προβληματικές στο σώμα μας, έχει τρεις διαφορετικές κεφαλές. Αυτές λοιπόν οι κεφαλές τι κάνουν? Επιδρούν με διαφορετικές θερμότητες, σε διαφορετικό βάθος στην επιδερμίδα και μπορούν να καταπολεμήσουν όλα τα προβλήματα. Έχετε λοιπόν μια συνεδρία με ανέμακτο... Να πιω. Πες το νερό σου, αγάπη. Να μηνώ. Έλα το νεράκι. Μπράβο. Λέγε λοιπόν, με εμένα. Γεια σας, γεια σας. Για πες τις συνεδρίες. Λοιπόν, ανέμακτο lifting λοιπόν στο σώμα σας, ξαναλέω, με λέιζερ τέταρτης γενιάς, λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας. Το λέιζερ λοιπόν 3D Lipo. Επίσης έχουμε ανέμακτο lifting στο πρόσωπο. Δεύτερη συνεδρία λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε πάλι λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας, λέιζερ τέταρτης γενιάς, όπου θα φύγουν οι ρητίδες στο προσωπάκι σας, θα φύγει το διπλοσάγωνο, θα ενορθωθεί το πρόσωπό σας, θα φτιαχτεί το όβαλ. Όλα. Ναι, διπλοσάγωνο, τριπλοσάγωνο, ό,τι έχει ο καθένας θα φύγει. Οι λεπτές ρητίδες θα λιανθούν, οι χοντρές ρητίδες θα φύγουν εντελώς, θέλω να σας πω. Και σαφώς, όταν καλέσετε τώρα στο 211-118-18 και πάρετε αυτή τη μοναδική κάρτα ομορφιάς, μου φέρνει επανάσταση στο χώρο της ομορφιάς, ναι, και θα έχετε και μία ακόμα κάρτα δώρο, θα έχετε και ένα σούπερ δώρο, θέλω να σας πω. Εκτός από αυτές τις δύο συνεδρίες, μία για το πρόσωπο, μία για το σώμα, θα έχετε και μία full θεραπεία με υαλουρονικό για το πρόσωπο, για το λαιμό, για τον ντεκολτέ. Παντού λοιπόν θα έρθει το υαλουρονικό, θα διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και θα έρθει το προσωπάκι σας να ανανεωθεί, να τονωθεί και να λάμψει. Νομίζω πλέον ότι είναι ένα δώρο που αξίζει όλοι να το κάνετε στον εαυτό σας. Αξίζει να το κάνετε και σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Έχετε όλοι δικαιώματα στην ομορφιά. Τα κέντρα αυτά, τα οποία πρέπει να σας πω ότι είναι πλήρως εξοπλισμένα, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, σας περιμένουν σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά. Είναι κοντά σας, εδώ λοιπόν στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στον Άγιο Δημήτριο, στην Κηφισιά και σε όλη την Ελλάδα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο Κρήτης, Αγρίνιο, Κόρινθος, Πύργος, παντού, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, είναι τόσο πολλές περιοχές. Καλέστε λοιπόν στο 211-118-18 η μοναδική αυτή κάρτα, το μοναδικό αυτό βάουτσερ, η μοναδική κάρτα ομορφιάς, η κάρτα Medicard, είναι η πρώτη κάρτα ομορφιάς που μπορεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, μέσα σε μία ώρα δηλαδή στην ουσία, και με τόσο λίγα χρήματα να ανανεώσουν και το πρόσωπό σας, να ανανεώσουν και το σώμα σας. Και μιλάμε, Ανίτα, θέλω ναι, να Κατερινά, σου πω. Ναι, Κατερινά μου, πες μου. Εντάξει, όλοι όσοι έχουμε ψάξει αυτές τις υπηρεσίες ομορφιάς και νομίζω ότι όλες οι γυναίκες το έχουν κάνει αυτό, ακόμη και εκείνες που δεν το λένε,
Κοστίζουν πάρα... γυναίκες, πολύ, πάντα ενδιαφέρει πάρα πολύ και κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε λοιπόν για θεραπείες, οι οποίες κοστίζουν, θέλω να σας πω, 950 ευρώ. Και εσείς καλώντας τώρα, αλλά μόνο για σήμερα, είναι η τελευταία μέρα ξαναλέω, θα πάρετε όλες αυτές τις μοναδικές υπηρεσίες ομορφιάς μόνο με 79 ευρώ. Μία τιμή καταπληκτική, νομίζω ότι στην ουσία είναι δώρα όλα όσα σας δίνουμε σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Medicard λοιπόν, καλέστε στο 211-118, μόνο για σήμερα δεν θα ξαναβγεί αυτή η κάρτα, Ανίτα, είναι η τελευταία μέρα. Βγαίνει. Ναι. Εδώ, είσαι χαρούμενη, ε. Όχι, γιατί είναι. Α, βλέπω, χορεύεις. Είναι η τελευταία μέρα, ρε παιδί μου, είμαι και εγώ πολύ ανεβασμένη. Γιατί δίνω δώρα. Είμαι πάντα χαρούμενη όταν είμαι στον αέρα της εκπομπής. Δεν θα δώσει λοιπόν σήμερα δώρα μόνο ο Φορτόγκας. Δίνουμε και εμείς δώρα. Τέλεια. Μία κάρτα λοιπόν, συν μία κάρτα δώρο. Δύο κάρτες λοιπόν, Medicard. Θα έχετε ανέμακτο lifting σώματος. Α, μπήκε το χρονόμετρο. Ναι. 4 λοιπόν λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Καλέστε τώρα τηλέφωνο, δεν θέλω να χάσετε αυτή την προσφορά, δεν θέλω να χάσετε αυτή τη μοναδική κάρτα. Πρόκειται για επανάσταση. Όσοι θέλετε να νικήσετε το χρόνο, να σταματήσετε τη γύρανση, θέλω να πάρετε τώρα τηλέφωνο και θα πάρετε αυτή τη μοναδική κάρτα και μία συν μία δώρο, ξαναλέω. 2-11-118-18, έχουμε 4 λοιπόν λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Αυτή η μαγική κάρτα θα γίνει δική σας, μια κάρτα πραγματικά. Φέρνει την επανάσταση στο χώρο της ομορφιάς, πραγματικά φέρνει την επανάσταση, διότι αυτά τα μηχανήματα, λέιζερ, ξαναλέω, τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τέταρτης γενιάς, όπου λειτουργούν με 3D, δηλαδή έχουμε τρισδιάστατη αντιμετώπιση των προβλημάτων εδώ στο σώμα, στην κοιλιά, στον ποπό, στα μπράτσα, πάνω από τα γόνατα που πολλοί έχουν πρόβλημα. Φεύγουν λοιπόν τα τοπικά κιλά, 2-11-118-18, φεύγει το τοπικό λίπος. Και θέλω να σου πω, Ανίτα, ότι έχει υπολογιστεί ότι με την πρώτη κιόλα συνεδρία φεύγει το 10% του τοπικού λίπους. Είναι τα τελευταία λεπτά λοιπόν, 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Και θα πάρετε τη μεζούρα, θα μετρηθείτε πριν μπείτε μέσα για να κάνετε τη συνεδρία και θα δείτε βγαίνοντας ότι έχουν μειωθεί οι πόντοι. Στα σημεία αυτά που θέλετε, 2 με 4 πόντους θα είστε κάτω. Και την επόμενη εβδομάδα θα δείτε ότι αυξάνονται οι πόντοι οι οποίοι έχουν φύγει. Μετά δηλαδή θα πάνε 6-7 πόντοι, πραγματικά, οριστικά, μόνιμα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα των κιλών, το πρόβλημα του τοπικού λίπους και της κυταρίτιδας, που ξέρω ότι απασχολεί και ταλαιπωρεί πάρα μα πάρα πολλές κοπέλες. Πόσο είμαστε, 3 λεπτά. Βλέπω καλά, ναι, 3 λεπτά και 10 δεύτερα. Και 10 δεύτερα, 2-11 λοιπόν, 118-18. Επανάσταση στο χώρο της ομορφιάς. Επίσης, θα φύγουν οι ρητίδες. Θα τονωθεί η επιδερμίδα. Θα έχετε αυτή τη λάμψη. Θα ακούσετε ωραία σχόλια. Θα ακούσετε κοπλιμέντα από τον αγαπημένο σας. Ή την αγαπημένη σας, γιατί και άντρες μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, 2-11-118-18 και ένα σούπερ δώρο. Ναι. Δώρο λοιπόν, θεραπεία με υαλουρονικό στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο ντεκολτέ. Το υαλουρονικό θα έρθει και θα διεισδύσει τα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας σας και θα έρθει αυτό, θα σας δώσει μια λάμψη καταπληκτική. Δύο λοιπόν συνεδρίες, μόνο με 79 ευρώ, συν μια καταπληκτική θεραπεία με υαλουρονικό, που θα σας κάνει ακόμα πιο όμορφες, ακόμα πιο όμορφους. Κορίτσια λοιπόν, αγόρια, άντρες, γυναίκες, όλοι οι αγαπημένοι εδώ φίλοι της εκπομπής, θέλω να καλέσετε τώρα, με έμειναν μόνο 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, καλέστε τώρα στο 2-11-118-18. Μία κάρτα, παρακαλώ να το δείξουμε αυτό, συν μία δώρο. Δύο Medicard λοιπόν θα γίνουν δικές σας. Θα πάρετε λοιπόν μία κάρτα εσείς. Ναι ρε παιδιά, έτσι. Μία κάρτα λοιπόν εσείς και μία κάρτα που θα τη δώσετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Στην αγαπημένη σας, τον αγαπημένο σας. Τι έχει μείνει, 1 λεπτό και 49-48 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Κλειδώστε λοιπόν αυτή την προσφορά. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Κάντε δική σας αυτή την κάρτα ομορφιάς. Είναι ένα υπέροχο δώρο. Σε όλους μας αξίζει να ομορφύνουμε. 1 λεπτό έχει μείνει, 1,5. 1 λεπτό λοιπόν. 2-11-118-18. Υπηρεσίες αξίας 950 ευρώ. Μόνο με 79 ευρώ. Στην ουσία είναι δώρο. Είναι λοιπόν το τελευταίος χρόνος για τον κόσμο που θέλει είναι να πάρει. Είναι τελευταίος χρόνος λοιπόν και επίσης ξαναλέω, δεν θα ξανάρθουμε. Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Έχει μείνει 1 λεπτό. Είναι τελευταία μέρα που παρουσιάζουμε αυτή τη μοναδική κάρτα ομορφιάς που έχει φέρει τα πάνω κάτω. Πραγματικά και εδώ και στο στούντιο και έξω. Όλοι παραμιλούν για αυτή την κάρτα ομορφιάς.
πραγματικά 55 δευτερόλεπτα. Καλέστε τώρα. Σας αξίζει να ομορφύνετε, σας αξίζει να ανανεωθείτε. Αξίζετε να κάνετε αυτό το υπέροχο δώρο στον εαυτό σας. 2-11-118-18. Δύο καρτούλες έχω εδώ. Θα πάρει ο καθένας που θα τηλεφωνήσει τώρα. Και έχει τηλεφωνήσει βέβαια και από την αρχή εδώ αυτή τη συνομιλία που έχουμε με την Ανίτα. Ναι. Λοιπόν, θα πάρετε λοιπόν δύο Medicard δώρο. 2-11-118-18. 29 δευτερόλεπτα, 27 δευτερόλεπτα. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, δεν έχει μείνει πολύς χρόνος, θα το χάσετε και μετά θα στεναχωριέστε και θα παίρνετε πάλι τηλέφωνο. Δεν θα το ξαναεμφανίσουμε όμως αυτό το προϊόν. Μοναδική λοιπόν κάρτα ομορφιάς, ανέμακτο lifting σώματος, ανέμακτο lifting προσώπου. Πάμε λοιπόν πόνο. Παιδιά τα τελευταία 10 δεύτερα, πάμε, έλα, μαζί μετρήστε. 5, 4, 3, 2, 1. Σε πάρει καλά, πάρε καλά, αν τα κοιτά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, αφού η Κατερίνα μας έδωσε τις ωραίες... Θα σας προσέφεις εδώ. Αγάπη μόνο. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι φύγον, έρχομαι αμέσως. Από πού έρχεται, τι θέλει. Τι θέλει. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια. Είσαι καλύτερη. Έρχομαι αμέσως. Έχω πολύ ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακελού. Αγάπη μόνο. Την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακέλου. Αυτό, παιδιά μου, βγάζει τρομερή περιέργεια. Ναι, σαν τι να είναι ο κόκκινος φάκελος, ναι, και ποια να είναι η αλήθεια, όχι η απλή, η αληθινή αλήθεια. Γιατί η αλήθεια μόνη της πρέπει να είναι αληθινή η αλήθεια. Γιατί υπάρχει και η ψεύτικη αλήθεια. Και η ψήλο αληθινή αλήθεια. Θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακελού. Αγάπη μόνο! Και αυτός ο τονισμός, αγάπη μόνο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι αγάπη. Δεν θα τονίζετε αγάπη όπως έχετε μάθει. Αγάπη. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Λοιπόν, μας απείλησε ότι θα έρθει κοντά μας και όπου να είναι έρχεται. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι η Μαριλένα, όπως βλέπετε, άλλαξε την εμφάνισή της. Απέκτησε αυτοπεποίθηση, λέει η ίδια. Και τώρα αναζητά σύντροφο, μόνο γιατρό ή δικηγόρο. Τίποτε άλλο. Ή γιατρό θέλει ή δικηγόρο θέλει. Ούτε παραϊατρικό, ούτε παρανομικό, ούτε τίποτα. Θέλει γιατρό ή δικηγόρο αυστηρά. Σε μουσική παίζει τίποτα. Είναι καλό ο επιμελητής μου. Ωραία. Πάμε. Για να περάσει παρακαλώ. Είσαι γεννημένη για γιατρό ή δικηγόρο. Θέλω γιατρό ή δικηγόρο. Τέλα και παύλα, Μαριλένα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι είσαι το πρώτο άτομο, το πρώτο χειρότερο άτομο μετά από μένα στο περπάτημα με τα κούνια. Ναι. Δηλαδή, για πάμε να δούμε ποια περπατάει χειρότερα. Νόμιζα ότι είμαι η χειρότερη, αλλά είσαι υπάρχεις και εσύ. Για πάμε. Εγώ. Κοίτα πώς πάμε. Εγώ το παλεύω, δηλαδή αν το πάω έτσι, μου φεύγει λίγο καμιά φορά. Εσύ το πας φούλε. Α, είσαι, νομίζω να ψηφιστεί ποια είναι η χειρότερη, παρακαλώ. Νόμιζα ότι ήμουν η χειρότερη. Όχι, εγώ το παραδέχομαι ότι πάω σαν βαρκούλα, δεν το παλεύω. Παρ' όλα αυτά το παλεύουμε με το τακουνάκι, έτσι. Ναι, θα κάνουμε τη χλίδα μας που λέτε. Να σου πω κάτι τώρα. Να πούμε στον κόσμο ότι εγώ σε γνωρίζω και εσύ με γνωρίζεις και ο κόσμος ίσως να σε γνωρίζει από την περσινή μας εκπομπή, από το Anita Airlines. Στο οποίο είχε έρθει πέρυσι, είχαμε αεροπορική εταιρεία, όπως ναι, ξέρετε πάρα πολύ. Και κάναμε και υπέροχη πτήση, θέλω να πω. Λοιπόν, είχε έρθει η Μαριλένα στο Anita Airlines για να μας πει ότι είχε ένα πρόβλημα με τα φτάκια της. Όχι ένα απλό πρόβλημα. Μαριλένα είχε σοβαρότατο πρόβλημα με την έννοια ότι τα φτάκια της ήταν ιδιαιτέρως πεταχτά. Πάρα πολύ πεταχτά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους γενικότερα. Αντικειμενικό, όμως κάποιοι άνθρωποι πραγματικά το αντιμετωπίζουν ως ένα θέμα το οποίο δεν τους επιτρέπει κοινωνικά να λειτουργήσουν όπως έγινε και με τη Μαριλένα. Η Μαριλένα λοιπόν είχε την ευκαιρία να έρθει στην εκπομπή
και ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος της εκπομπής μας, ο Γιώργος Οσκούρας, της έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσει τα φτάκια που εκείνη ήθελε. Για να το δούμε αυτό. Να το θυμηθούμε. Στην ηλικία των 7, όταν πήγα σχολείο, αντιμετώπισα πολύ bullying. Δηλαδή, με λέγανε, αυτά κουλάς. Ο Ντάμπο. Μου τραβάγανε τα αυτιά, με κακοποίησανε. Πονάω, δεν αντέχω. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πάω σε πλαστικό χειρουργό. Ωραία. Και απευθύνθηκες εδώ. Απευθύνθηκα εδώ. Και καλά εξηγήθηκες. Ήσασταν η τελευταία μου ελπίδα. Το αυτάκι θα το φέρουμε. Το αυτάκι πρέπει από εδώ που είναι. Να πάει στη θέση. 3, 2, 1. Καταπληκτικά, αγάπη. Πες μου πώς αισθάνεσαι, φίλε μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πετάω. Νιώθω, η παλιά η Μαριλένα έχει φύγει. Τώρα είμαι μια Μαριλένα ανανεωμένη. Πολύ φουλ. Η ψυχολογία μου είναι καλύτερη από ποτέ. Παιδιά, πάθα σοκ. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, είμαι μια άλλη Μαριλένα. Πραγματικά ήταν πολύ θεαματική η αλλαγή, ρε Μαριλένα μου. Κάναμε ένα comeback, θα ήθελα να πω comeback. Απίστευτη αλλαγή και τόσο γρήγορα. Θυμάμαι, είχες έρθει τη μία Κυριακή στην εκπομπή, η Σάββατο, θυμάμαι, και μέχρι την άλλη εβδομάδα είχες μπει στο χειρουργείο, είχε γίνει... Να μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Βγήκαμε προπαραμονή Χριστουγέννων, 23. 24 την άλλη μέρα έγινε επέμβαση. Ναι. Έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά ο Γιώργος Οσκούρας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Γιατί είναι δίπλα στους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας και τους στηρίζει και το κάνει για την εκπομπή μας, για τους ανθρώπους με πολύ αγάπη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τι σε φέρνει σήμερα, ένα χρόνο σχεδόν μετά, εσύ είσαι με τα καινούργια σου αυτιά, με το καινούργιο σου look, είσαι πάρα πολύ ανανεωμένη και αυτοπεποιθησάτη από ό,τι καταλαβαίνω. Και βλέπω ότι αναζητά σύντροφο μόνο γιατρό ή δικηγόρο. Γιατρό ή δικηγόρο, τέλεια και παύλα. Είμαι απόλυτη. Γιατί μόνο γιατρό ή μόνο δικηγόρο, να το αναλύσουμε αυτό το θέμα. Να το αναλύσουμε. Γιατί εγώ από μικρή ονειρευόμουν να είμαι στο πλευρό ή σε δικηγόρο ή σε γιατρό. Γιατί οι περισσότεροι άντρες που ήταν στη ζωή μου δεν θέλανε τη Μαριλένα, με θέλανε για το στήθος. Ο Θεός μου έδωσε ευχή και κατάρα. Ναι, με εμφάνισε, αλλά μου έδωσε και κατάρα, το στήθος. Όλοι δεν θέλανε την καρδιά μου. Μέσα από το στήθος κρύβεται η καρδιά μου, που είναι τρυφερή, σαν τριαντάφυλλο. Να δεις τη Μαριλένα. Έχεις ένα πολύ ωραίο μπούστο, η αλήθεια είναι. Ναι, και θέλω να πω σε μερικούς haters, ότι εγώ αυτιά έφτιαξα, όχι στήθος. Μάλιστα. Γιατί οι περισσότεροι είπανε ότι η Μαριλένα δεν έκανε τα αυτιά, έκανε και τα αυτιά, αλλά έκανε και ανόρθω. Και το στήθος. Έβαλε στήθος. Όχι. Το στήθος είναι φυσικό. Original. Μάλιστα. Αφεντικό. Να σου ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ, δηλαδή, τι εννοείς ότι σου έδωσε ευχή και κατάρα, ότι με αυτό το στήθος, ας πούμε, σε θέλουν οι άντρες για την εξωτερική σου εμφάνιση. Με βλέπουν, να το πω καθαρά, με βλέπουν σε σύμβολο του σεξ. Σε βλέπουν σαν σύμβολο του σεξ. Αλήθειες λέμε, εγώ με Ανίτα μου ξέρεις. Μόνο αλήθειες λέμε. Εδώ θα έρθει λίγο ο Ποτσέπης να μας πει την αληθινή αλήθεια του αληθινού φακέλου. Σήμερα είναι η μέρα της αλήθειας. Μόνο η Ζήνα Κουτσελίνη λείπει από εδώ να έρθει κοντά μας σήμερα. Γεια σου Ζηνάκη μου γλυκό. Είναι η μέρα της αλήθειας. Για πες. Λοιπόν, θα πεις την αληθινή αλήθεια τώρα. Την αληθινή αλήθεια. Εγώ είμαι ντόμπρα. Ναι. Να ξέρουμε, να ξεκαθαριζόμαστε. Εγώ λέω μόνο αλήθειες, δεν λέω ποτέ ψέματα. Και με ξέρουν όλος ο κόσμος τη Μαριλένα την ξέρει. Γιατί πρέπει να είναι μόνο γιατρός ή μόνο δικηγόρος, αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, όχι γιατρός, να είναι, βοηθήστε με, φαρμακοποιός. Όχι. Να είναι κάτι κοντά στο γιατρός, τι άλλο έχει κοντά. Λογιστής. Τι. Φυσικοθεραπευτής. Λογιστής. Άντε, σαν νοσηλευτής. Δηλαδή, θέλεις γιατρό. Θέλω γιατρό. Και θέλω να σου πω και τι ειδικότητες θέλω. Έχουμε... Α, έχεις και ειδικότητες. Κοίτα, έχουμε φτιάξτε κάρτα, παιδιά. Δεν έχετε φτιάξει κάρτα. Πώς θα ξέρει ο κόσμος. Μπορεί να πάρει λάθος ειδικότητα τηλέφωνο. Τις αναλογίες. Να πω τις αναλογίες. Λοιπόν. Α. Θέλω να είναι η χειρούργος, η πλαστικός, η γυναικολόγος.
Η καρδιολόγος. Θες να μπαίνει χειρουργείο, αλλιώς δεν γουστάρεις. Δεν είπα να μπορεί. Δεν ξέρει, δεν μπορείς αλλιώς. Διαφέρτε ένα πίνακα να γράφω, ένα πίνακα. Και θέλω. Χειρουργός πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν είναι με φτύρας, λες, ή αν είναι, τι άλλο μου είπες, πλαστικός χειρουργός ή... Και καρδιολόγος. Ή καρδιολόγος, αλλά να μπαίνει χειρουργείο. Και μαστολόγος, ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μπαίνει χειρουργείο. Αρκεί να φοράει στολή, γιατί σου λέω κάτι πάθανε και με τη στολή. Τώρα που να έρχονται οι απόκριες, ξέρεις, να φοράει κανείς τη στολή, την αποκριάτικη του γιατρού και να γουστάρεις. Καταρχήν. Και μέσα από αυτό να γνωρίσεις τον άντρα της ζωής σου. Καταρχήν, εγώ σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαι ΜΕΑ, πρώτα Θεός. Σπουδάζω, δουλεύω και σπουδάζω. Α, έχεις και αυτό που σε βάζει στο γιατρό, στο γιατρό. Το πρωί δουλεύω και πρώτα Θεός. 15 Νοεμβρίου αρχίζω πρακτικές. Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ τώρα επειδή είσαι στη σχολή. Πώς τη λένε τη σχολή αυτή, νοσηλευτών? ΜΕΑ, ΜΕΑ. Βοηθός με φτύρα, τέλος πάντων. ΜΕΑ. Σχολή ΜΕΑ, ΜΕΑ. ΜΕΑ, ΜΕΑ, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή τη σχολή λοιπόν και επειδή προετοιμάζεσαι να μπεις στο ιατρικό κομμάτι, στο παραϊατρικό, αλλά μέσα στους γιατρούς. Ναι. Γιατί δεν περιμένεις να έρθει η ώρα που θα γίνεις ΜΕΑ και θα είσαι μέσα στον ταραβέρι, στα νοσοκομεία σου, στα αυτά σου, στα χειρουργία κτλ. Και θα γουστάρεις. Θέλω ένα σύντροφο, τι να κάνουμε. Κι εγώ άνθρωπος δεν είμαι. Κι εγώ ψυχή δεν έχω. Ναι, αλλά μου λες θέλεις. Κρατήσου, κρατήσου. Έλα. Μην κοιτάς. Έλα, φορτώντα μου. Σε λίγο. Γιατί όταν έρθει... Ένα σημεία θα κερδίσει... Τρεις και χίλια ευρώ. 3.000 και χίλια. Τι έκανε, φορτώντα, σε κόπηκε. Τηλεθεατόπουλά μου, διότι είναι τα 1.000 ζωντανά μετρητά, αλλά και τα 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. Είναι 2.980. Ο Φορτώντας θα τα δώσει όλα. Σήμερα είναι 2 κληρώσεις, θέλω να σας πω. Καλείτε στο 14980, σε αυτό το νούμερο καλείτε. Σε αυτό το νούμερο δίνετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να κερδίσετε 2 άνθρωποι από εσάς σήμερα, ο ένας στα 1.000 ευρώπουλα και ο άλλος στα 3.000 ζωντανά μετρητά. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κάθε κλήση σας σας επιστρέφει δωρεπιταγή. Επίσης, κάθε κλήση σας σας δίνει την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση του αυτοκινήτου αυτού εδώ, του καταπληκτικού αυτοκινήτου που θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. 14-9-80. Κάθε φορά λοιπόν που καλείτε για να διεκδικήσετε τα σημερινά, να κερδίσετε τα σημερινά 3.000 και 1.000 ευρώπουλα, δύο κληρώσεις, δηλαδή δύο από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε σήμερα. Όσοι καλείτε γενικότερα έχετε την ευκαιρία να μπείτε και στην κλήρωση για το αυτοκίνητο αυτό, για το Volkswagen Move Up. Θέλω να σας λίγο, πω... Ανίτα, θα κάνουμε την πρώτη κλήρωση. Ωραία. Α, σε λίγο θα γίνει η πρώτη κλήρωση του χιλιάρικου. Ακριβώς. Α, η πρώτη κλήρωση είναι για τα 1.000 ευρώ. Αυτό και η δεύτερη... θα είναι έκπληξη αν θα είναι για τα 1.000 ή για τα 3.000. Η πρώτη κλήρωση πάντως είμαι σίγουρη θα γίνει στα επόμενα λεπτά και αμέσως μετά θα γίνει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Η άλλη κλήρωση 14-9-80, σε αυτό το νούμερο καλείτε και διεκδικείτε για να τα κερδίσετε όμως τα 3.000 ζωντανά ευρώπουλα. Θέλω να σας πω και να σας θυμίσω ότι κάθε φορά που καλείτε έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε τη δωροεπιταγή σας και κάθε φορά που καλείτε μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση για το αυτοκίνητο. Δηλαδή κάθε φορά που καλείτε και για κάποιο λόγο δεν κερδίζετε, γιατί δεν θα κερδίσουν όλοι σήμερα, δύο από εσάς θα κερδίσουν. Όλοι όμως μπαίνετε, δίνετε στον εαυτό σας περισσότερες ευκαιρίες για το αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε όμως, τηλεθεατόπουλά μου, ότι σήμερα 3.000 ζωντανά μετρητά κάποιος θα τα πάρει στα χεράκια του. Σε και κάποιος άλλος 1.000 ζωντανά μετρητά. 14-9-80, πάρτε τα λεφτά από το Φορτώντα. Εσύ τώρα θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, μου εξήγησες γιατί θέλεις γιατρό. Το κατάλαβα. Σπουδάζεις ΜΕΑ,
είσαι μέσα στο γιατριλίκι, γουστάρεις. Πρέπει να πάμε μετά να μάθουμε για ποιο λόγο θέλεις δικηγόρο. Δικηγόρο. Μη μου πεις, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αν είστε γιατρός ή δικηγόρος και ενδιαφέρει, τηλεφωνήστε μας. Τηλεφώνησέ μου. Γιατρέ, δικηγόρε, 14-9-80, μην ξεχνάτε μετά το break, το πρώτο, η πρώτη μας κλήρωση. Αναλύσαμε με την Μαριλένα, η οποία αυτοπεποιθησάτη πια και αφού έχει φτιάξει τα φτάκια της και τα λοιπά, έρχεται και ζητάει σύντροφο αυστηρά γιατρό ή δικηγόρο. Δεν μπαίνει ούτε στο παραϊατρικό κομμάτι καθόλου, θέλει γιατρό και μάλιστα χειρουργό ή δικηγόρο. Πρέπει να είναι παραρίο πάγο ή ότι δικηγόρος να είναι. Δικηγόρος να είναι, ας είναι και παραρίο πάγο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου ανέλησες για ποιο λόγο θες το γιατρό. Βεβαίως. Ωραία. Και εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι εσύ γίνεσαι μαία όπου να είναι και θέλεις να είναι κοντά στο επάγγελμά σου και ή για τις κοπέλες που δουλεύουν σε όλα αυτά τα κέντρα τα ιατρικά. Είναι μάλλον πάρα πολύ γοητευτικό το να είναι κανείς γιατρός κτλ. Ναι. Ο δικηγόρος. Παθαίνω κάτι όταν αγορεύει. Όταν αγορεύει, τι λες? Μ' αρέσει όταν κρατάει την τσάντα. Δίνει ένα κύρος, δεν μπορώ να το περιγράψω. Μια αυστηρότητα. Ναι. Δεν περιγράφεται. Νοημοσύνη. Ναι. Θέλω ο άντρας να έχει νοημοσύνη. Ναι. Εγώ προσφέρω εμφάνιση και άνεση. Δηλαδή, μαγειρεύω. Okay. Είμαι νοικοκυρά. Χορεύω, τραγουδάω. Δηλαδή, είμαι ένα κουτί με πολλές πτυχές. Έχω πολλές πλευρές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λες ότι αφού σου προσφέρεις ας πούμε όλα αυτά, την ίδια στιγμή θέλεις και το απόλυτο για σένα που είναι γιατρός ή δικηγόρος. Ο δικηγόρος τι παθαίνεις όταν αγορεύει, δηλαδή εκεί γουστάρεις? Ναι, γουστάρω. Γουστάρω πολύ, ναι. Εγώ και κουνούπι. Γουστάρεις, αν ας πούμε ο άνθρωπος κρατάει την τσάντα και φοράει τα σακάκια του κτλ. Και είναι λογιστής, δεν είναι δικηγόρος ή είναι διευθυντής τράπεζας ή είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας. Όχι. Θέλω γιατρό ή δικηγόρο. Τελεία και παύλα, Μαριλένα. Είμαι... Ναι. Είμαι ρητή και κατηγορηματική. Τελεία και παύλα. Γιατρός ή δικηγόρος. Τέλος. Είχες ποτέ σχέση με γιατρό ή δικηγόρο? Όχι. Δεν έτυχε. Δεν έκανε εμφάνιση. Τι να πω. Αυτό είμαι. Τι να κρύψω να κάνω, δηλαδή, για να αρέσω εγώ στο δικηγόρο να βάλω τα γεράκια, να βάλω αυτά, ή για να αρέσω στο γιατρό να... Όχι, άρα τι είμαι. Δεν βάζεις κρασί στο νερό σου, νερό στο κρασί σου, όπως το λένε αυτό. Θέλεις να παραμείνεις αυτή που είσαι και θέλεις εσύ να είσαι ένα κορίτσι μοντέρνο, όπως φαίνεται και πολύ, ας πούμε. Να είμαι αφεντική, να είμαι η Μαριλένα, να μην είμαι να προσποιηθώ κάτι. Να είμαι η απλή η Μαριλένα, η Μαριλένα που την ξέρουν όλοι. Η Μαριλένα με το χαμόγελο, η Μαριλένα η τρελή. Τρελή με την έννοια ότι... Καταλαβαίνω, εγώ αγαπώ αυτό το στυλ. Ωχ, ξαναχτύπησε ο φορτόκας, παιδιά, με... 14-9-80. Ναι, σήμερα 3.000 ζωντανά με τριτά. Ήρθε η ώρα. Ποια ώρα? Του Φορτόγκα. Μήπως είσαι γιατρός ή δικηγόρος, Φορτόγκα? Είμαι τραπεζίτης. Δεν μου κάνει. Τι να τον κάνει το δικηγόρο? Θέλω γιατρό, αγάπη μου, γιατρό δικηγόρο. Τελεία και πάλι. Φορτόγκα! Ταιριάζει με την ειδικότητά σου. Αυτό εννοώ. Ναι. Για πάμε, Φορτόγκα. Γιατί πάμε λοιπόν τώρα να δώσουμε χρήματα. Είναι δύο οι κληρώσεις. Τώρα θα δώσεις τα 3.000 ή τα 1.000 ευρώπουλα. Αυτό θα σου το αποκαλύψω μόλις δούμε το χρονόμετρο. Υπάρχει χρονόμετρο? Υπάρχει. Τώρα, 14-9-80, τώρα θα γίνει μια κλήρωση. Τώρα. 14-9-80, κάποιος από εσάς τυχερός θα κερδίσει ή 1.000 ή 3.000, θα μας πει. Έλα, το χρονόμετρο το έχουμε. 2 λεπτά και 55. Σ' ακούω, Φορτόγκα. Πόσα λεφτά δίνεις? Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε τα 1.000 ευρώ. 1.000
το τυχερό. Σε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Σε 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα προλαβαίνετε τώρα να καλέσετε. 14-9-80. Είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό το νούμερο καλείτε. 14-9-80. Συγγνώμη, Μαριλένα, μα ωστόσο περιμένουμε και το γιατρό ή το δικηγόρο, έτσι. Τελευταία ευκαιρία για τα πρώτα 1000 ευρώ τώρα. Μάλιστα. Σηκωθείτε. Πρέπει να είμαστε όρθιοι. Yeah. Πρέπει να είμαστε όρθιοι. Σηκωθείτε, παιδιά. Όλοι, να είμαστε όλοι όρθιοι. Yeah. Περιμένουμε. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Yeah. Κάποιο τυχερό θα κερδίσει 1000 ζωντανά μετρητά τώρα. Στα επόμενα 2 λεπτά και 5 δεύτερα. Μάνε. 2 λεπτά να καλέσετε. 2 λεπτά. Για να δούμε λοιπόν. Έτοιμοι τώρα για τα 1000 ευρώ. Ένας από εσάς θα βγει τώρα ζωντανά και θα πάρει μετρητά 1000 ευρώ. Και ένας ακόμα 3.000 ευρώ. Τώρα Για τα χίλια πάμε τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Έχετε ακόμα 1,5 λεπτό. Για πάμε λοιπόν. 1,5 λεπτό έχει μείνει. Είναι ικανότατος χρόνος για κάποιον που θέλει να πάρει τα 1000 ευρώ πουλά, τα ζωντανά μετρητά. 1 ευρώ και 18 δευτερόλεπτα. Δεν είναι 100. Δεν είναι 200. Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000. 14-9-80, παιδιά. Πάμε. 14-9-80. Τα δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. 1000 ευρώ που λέει η πρώτη μας κλήρωση και μετά όσοι καλείτε έχετε την ευκαιρία να μπείτε και στην κλήρωση των 3.000 ευρώ. 49 τα δευτερόλεπτα. Κάψα τα ρημάδια τα λεφτά μου. Κάψα τα λεφτά σου τα ρημάδια τότε και δώστα, Φορτόγκα μου. 41-40 τα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να κάνετε την κλήση σας τώρα. 1000 ευρώ πουλα περιμένουν και τα 3.000 να είναι το τέλος της εκπομπής. Έλα! Τα πρώτα 1000 σε 3 παρακελιά του Φορτόγκα. 14-9-80 σε αυτό το νούμερο καλείτε. 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Μάνε, 1000 ζωντανά μετρητά. Πάμε και θα σας πω πότε θα κλείσει για να γίνει κλήρωση. Τώρα, 1000. Τώρα ήρθε η ώρα να πατήσεις το κουμπί και να χαρίσεις τα λεφτά. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Φύγαμε! Για να δούμε όσοι έχουν καλέσει, περνάνε από την κλήρωση και πάμε το τυχερό νούμερο. Πάμε να αμέσως τώρα. Είναι 2-10, είναι σταθερό. Χριστοφοράτου, Ευανθία. 2-10-51-22, τα-τα-τα-τα-τα. Την καλούμε αμέσως τώρα. Πώς είπε, Ευανθία άκουσα, το άλλο δεν το άκουσα. Ακούσαμε το ηχητικό της μήνυμα. Η Ευανθία έχει κερδίσει 1000 ζεστά μετρητά ευρώπουλα. Συνεχίζετε, παρακαλώ το να καλείτε στο 14-9-80. Και ένας τυχερός από εσάς θα πάρει και τα 3.000 ευρώπουλα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευανθία Χριστοφοράκου, σήκωσε το τηλέφωνο. Ευανθία Χριστοφοράκου, παρακαλώ να την βγάλουμε στον αέρα. Ευανθία Χριστοφοράκου, περιμένουμε λοιπόν. Μιλάς, Ευανθία μου, μιλάς. Κλείσε το τηλέφωνο. Μην μιλάς, παίρνουμε τηλέφωνο, σου δώσουμε τα 1000. Κλείσε το τηλέφωνο, Ευανθία Χριστοφοράκου, την έχουν πάρει φίλες της τώρα. Έλα, μόλις πήρες 1000 ευρώπουλα. Και βέβαια η κλήρωση θα επαναληφθεί για τα 3.000 ευρώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε συνεχίστε να τηλεφωνείτε. Το 14-9-80 λοιπόν συνεχίζετε. 3.000 ευρώ περιμένουν. Τα ακούω όλα, μην ανησυχείτε. Ευανθία, είναι στη γραμμή μας. Ευανθία, γιατί μιλάς στο τηλέφωνο. Πού να μιλάω. Μαζί μου. Δεν πήρες το 14-9-80. Ναι. Πήρες 1000 ευρώ πουλά, ζωντανά μετρητά! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού κάλεσες? Από τα Σεπόλια. Δεν άκουσα από... Από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι, το τιμημένο Περιστέρι. Όχι, τα Σεπόλια με Κολωνό. Από τα Σεπόλια τα τιμημένα. 1000 ευρώ.
τα ζωντανά μετρητά. Και θα ξέρεις... Να σας πω, μπορεί να τα πάρει, επειδή εγώ είμαι στο κρεβάτι, μπορεί να τα πάρει ο γιος μου. Εννοείται, φίλη μου, πλάκα κάνεις. Τι συζητάς. Ναι. Σου ευχόμαστε περαστικά. Γεια σου, γλυκιά μου, Ευανθία. Γεια σου. Λοιπόν. Ο Φορτόγκας και η Ανίτα μοίρασαν τα πρώτα 1.000 ευρώ και άλλα 3.000 ευρώ σας περιμένουν σήμερα. 14.980 συνεχίζεται, άλλα 3.000 ευρώ που λέμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Μαριλένα, είχες και εσύ την ευκαιρία μέχρι να καλούν οι φίλοι μας για να πάρουν τα πρώτα ευρώπουλα, γιατί μετά πάμε στα 3.000 που είναι σοβαρά τα πράγματα, είναι ζωντανά και μετρητά. Κάτι έχει εμφανιστεί τηλεφωνικά για σένα. Εσύ είπες αυστηρά γιατρό ή δικηγόρο θέλεις. Γιατρό ή δικηγόρο, τα λέει και Παύλα. Συγγνώμη που... Δεν γίνεται. Για να ακούσουμε, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, μεσιό. Τι κάνετε. Πολύ καλά. Ηλίας ονομάζομαι. Γεια σας, Ηλία. Είστε γιατρός ή δικηγόρος. Είμαι, ευτυχώς για μένα και μάλλον και για την Μαριλένα, χειρούργος καρδιολόγος. Έχω και τις δύο ειδικότητες που ζητάει. Ναι, απλά δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, δεν είναι χειρούργος, είναι χειρουργός. Το χειρούργος είναι σαν να λέμε κακούργος, λοιπόν. Πανούργος, ενώ ο χειρουργός είναι, πώς λέμε, στιχουργός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλάβατε, αυτούργος. Εσείς είστε χειρούργος ή χειρουργός. Χειρουργός καρδιολόγος. Χειρουργός, είστε από τους καλούς δηλαδή. Πιστεύω πως ναι, γιατί έχω δύο γραφεία, Ελλάδα και Αγγλία. Μάλιστα. Δύο γιατρία. Μάλιστα. Ενδιαφέρομαι για τη Μαριλένα και μάλιστα το καλό είναι ότι από τη στιγμή που προσπαθεί να μπει και στο χώρο και σπουδάζει θα έχουμε και τα ίδια ενδιαφέροντα. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω, βέβαια, αν η Μαριλένα θα ήθελε να γνωριστούμε από κοντά. Τι έχεις πάθει, Μαριλένα, σου φύγει όλο το μπρίο και το κέφι. Θα ήθελα να γνωριστούμε. Ναι, τι ηλικία έχει ο άνθρωπος να μας πει. Α, τι ηλικία έχετε. Είμαι 40 ετών. Τι ηλικία μου αρέσει. Καλά αυτό πάμε. Θέλεις. Καλά μου αρέσει, ναι. Ναι, χειρουργείτε και στο εξωτερικό μας, είπατε, μεσχιό. Μάλιστα, έχω και ιατρείο στην Αγγλία. Μάλιστα, αχρίαστος να είστε. Αλλά φαίνεται να είστε η περίπτωση που επιθυμεί η Μαριλένα να... Μακάρι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Πώς είστε εμφανισιακά. Α, να. Ναι. Πώς είστε εμφανισιακά. Είμαι 1,75. Ναι. Όχι πολύ παχής, μέτρια κατάσταση. Α, επειδή δεν είστε και ο πιο ψηλός άνθρωπος του κόσμου για άντρας, είστε ας πούμε... χωράτε κάπου, δεν είναι ότι... Έχω καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Δεν ξέρω αν ναι. Αυτό είναι καλό. Καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε κιλά πόσο είσαστε, σε κιλά... γιατί το αποφεύγετε. Είμαι γύρω στα 80 κιλά. Μια χαρά είναι. Εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία. Φοράτε τη στολή του χειρουργού κανονικά, έτσι, γιατί θέλουμε στολή να φοράτε. Ασφαλώς, στο ιατρείο τη λευκή μπλούζα και στο χειρουργείο βέβαια τη στολή του χειρουργού. Ασφαλώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε άλλα τηλεφωνήματα. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον όνομά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ηλία, ονομάζομαι. Ηλία. Μάλιστα, Ηλία μου, θα σας καλέσουμε μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, μην μιλάς καθόλου, σου έχω βρει γιατρό. Τώρα να βρούμε και ένα δικηγόρο, να δούμε πού θα γύρει πιο πολύ το πράγμα. Να πάρετε κανένα γυναικολόγος. Δεν μου ζήτησες καρδιοχειρουργό. Εντάξει. Σου βρήκα. Θες και γυναικολόγο να έχεις καβάτζα. Περίμενε, θα δούμε. Να ακούσουμε. Θα δούμε ότι μας βγει. Μείνε εσύ εδώ. Παιδιά, δεν έχω ακούσει καθόλου τη φωνούλα την άλλη. Ευτυχώς τόση ώρα. Μήπως το έχει γλιτώσουμε. Μήπως τη γλιτώσουμε από τον αγάπη μόνο, ε. Μήπως τη γλιτώσαμε, νομίζω. Τι κάνεις? Ακούς τη δική μου φωνούλα. Α, ξέρω ότι χαίρεσαι. Αγάπη μου, τα μάτια μου. Τάσο, κοτσέψε εδώ πέρα. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ επίγον. Βγαίνω αμέσως. Έχει απειλήσει από την ώρα που έχω μπει στο πλατό. Δώστε μας το φίλερ. Με έχει απειλήσει ότι... Πάρε καλά, πάρε καλά. Ανίτα, κοίτα. Με έχει απειλήσει ότι έρχεται ο Ποτσέπη σε λίγο. Είναι πήγον, λέει το αληθινό. Θα μιλήσει για την αληθινή αλήθεια. Σε παρακαλώ, πριν μου πεις οτιδήποτε. Νάτα. Θέλω να ξέρω. Έφερε το αγαπημένο μου. Αυτό έχω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ήρθε ο βασιλιάς του μασάζ. Ο βασιλιάς. Ήρθε το απόλυτο. Και το Βασιλόπουλο. Ήρθε το απόλυτο όργανο μασάζ. Ήρθε το απόλυτο.
Θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό πριν πει η Μέρη Μιλιαρές ή οτιδήποτε, γιατί δεν ξέρω αν θα σας πει αυτό που πραγματικά θα αισθανθείτε όταν αποκτήσετε αυτή τη συσκευή μασάζ. Έχετε μείνει στα χέρια κάποιου ανθρώπου, έχετε αφαιθεί στα χέρια κάποιου ανθρώπου που ξέρει καλό μασάζ, αλλά που μπορεί να τσαμπουκαλεύει το μυϊκό σας σύστημα. Καλό μασάζ. Αυτή η συσκευή είναι συγκλονιστικά καλή και το μασάζ που μας προσφέρει είναι όχι μόνο επαγγελματικό, όχι δεν σταματάει ποτέ και δεν κουράζεται ποτέ, όχι τρυφερό την ίδια στιγμή και θεραπευτικό, είναι το απόλυτο μασάζ! Και σου έχω. Άπα. Το μασάζ το βγάλες από την πρίζα το ένα. Ναι, λοιπόν, έχουμε το μασάζ τον Βασιλιά που είπατε το Βασιλιά. Καλά, και έχετε το μεγάλο, το Αρχηγόπουλο. Το Αρχηγόπουλο και το Υπαρχηγόπουλο. Αυτό το αγαπημένο, το γνωστό, λοιπόν, το γλυκούλι. Να πούμε πώς θα πάρετε αυτό το αγαπημένο, το γνωστό καταρχήν. Το μασάζ με τις τέσσερις μαγνητικές κεφαλές. Το οποίο σας αναζωογονεί όλο το σώμα σας. Φεύγουν όλοι οι μυϊκοί πόνοι, αφιένας, πλάτη, μέση, ισχύα, πόδια, όλοι σας εμείς. Μα το τόσο πολύ, από 59 πολύ. Ευρώ και 90, μόνο 29 θα πάρετε αυτό το μεγάλο που είναι ο Βασιλιάς. 29 και 90. Μόνο 29,90. Μόνο το μεγάλο. Αλλά το μικρό θα το πάρετε μόνο 17 και 90. Έχουμε το μικρό. Το ευέλικτο, εγώ θα το έπαιρνα και τα δύο. Θα έπαιρνα και το μεγάλο και το μικρό. Έτσι, γι' αυτό τα έφερα και τα δύο σήμερα αυτό εδώ. Που κάνει από 49 και 90. Το μικρό αυτό όμως, το θαυματουργό, το ευέλικτο που το βάζετε και στην τσάντα σας και πάτε παντού. Που έχει και θερμενόμενο μασάζ για να χαλαρώνουν όλοι οι μυς του σώματός σας. Από 49 και 90, μόνο 17 και 90. Και το μεγάλο, δεν το Αρχηγόπουλο, το μεγάλο, δεν, το θηρίο. Αν δεν το αισθανθείτε, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. 16 μαγνητικές κεφαλές. Δεν λέγεται κεφαλές. Με λόγια, δηλαδή το τι κάνει, γυρνάει ανάποδα. Εκεί που σε έχει, να πούμε, από τη μία πλευρά και την έχεις ακούσει και λες τώρα που μπορεί και να βαρεθώ, ξέρει αυτό και γυρνάει από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ... Έχει δύο στροφές, λοιπόν, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχει 16 μαγνητικές κεφαλές αυτό το θηρίο. Μεγάλο, το μεγάλο, ναι, το θηριό είναι μεγάλο μασάζ. Αυτό έτσι. Είναι μεγάλο το θηρίο, το οποίο μπορείτε να το πάρετε... Μόνο 29,90, είσαι σίγουρη, Μερούλα. Μόνο 29,90, ναι, αλλά για να το πάρουν πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα στο 213-0500. Πώς αλλιώς θα τα πάρετε. Μόνο εδώ θα τα βρείτε. Το πεις, θα το ξέρουμε, ρε, μόνο σημέρι. Εδώ θα τα βρείτε, μόνο σε αυτό το νούμερο, σε αυτές τις καταπληκτικές προσφορές. Δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού στην αγορά, σε αυτές τις ειδικές τιμές, μόνο για την εκπομπή της Ανίτας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0500 και θα πάρετε το θηρίο, το μεγάλο, το οποίο είναι για όλο σας το σώμα. Έχει λαβές, τις οποίες τις βάζετε στα χέρια σας και κάνετε πολύ έντονο μασάζ όσο εσείς το θέλετε. Κοιτάξτε, τηλεφωνήστε στις 213-0500 για να το πάρετε αυτό το μεγάλο από 59,90 που το πάτε όπου αυτό, θέλετε, δεν πάνω υπάρχει, κάτω. Δεν υπάρχει αυτό. Σε όλη σας την πλάτη, σε όλη σας τη μέση. Με έχει συγκλονίσει. Και το στην κοιλιά, μέχρι και λειτουργία και από συμφόρηση του λεμφικού συστήματος μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να χαλαρώσετε όλο το σώμα σας. Να τονώσετε την κυκλοφορία του αίματος. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν φαντάζεστε. Είναι... Τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το περιγράψω που μου συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα μασάζ. Καμιά φορά πάει να σου κάνει κάποια φίλη σου, κάποιος φίλος λίγο και... Δεν παίζει, όχι. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι σαν να έχεις έναν επαγγελματία στο σπίτι σου ό,τι ώρα γουστάρεις. Λες, έλα εδώ επαγγελματία και ξεκίνα. Μόνο με 29,90 το θηρίο το μεγάλο με τις 16 μαγνητικές κεφαλές, τον αρχηγό δηλαδή και πού το θέλετε, αρχηγόπουλο... Πού θέλετε, στον αφιένα, 17 πλάτη, και 90. Στο ισχύο, στα πόδια σας, στα οπίστια σας, στα χεράκια σας, στο κεφάλι σας. Είναι το πιο συγκλονιστικό μασάζ που έχω αφαιθεί να μου κάνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν το λες, μηχάνημα. Λοιπόν, θέλω να λες την τιμή και το νούμερο, γιατί μου λένε οι τηλεθεατές καλούνε και θέλουν να ξέρουν πολλά. Είναι 29,90 και τέλος, έτσι, αυτή είναι η τιμή του. Στο μεγάλο, το ναι. Μικρό 17,90 μόνο. Το οποίο άλλο το αγαπάμε το και αυτό το γλυκούλι μου, τα δύο μαζί, ξέρεις αυτό το κομπινεζόν, ο συνδυασμός μεγάλου και μικρού, είναι το τέλειο, γιατί έχεις το τέλειο. Μικρό στα πόδια, έχεις το μεγάλο πίσω στον αφιένα στην πλάτη και γίνεσαι αρχηγόπουλο μεγάλο. Και δώρο σε όλους όσοι τηλεφωνήσετε τώρα στο 213-0500 να πάρετε ή το μεγάλο το μασάζ μόνο 29,90, είτε το μικρό απίθανο αυτό μαξιλάρι μασάζ θερμενόμενο,
17,90. Όλοι θα πάρετε και την καταπληκτική αυτή χρυσή μάσκα με κολαγόνο, με υαλουρονικό, με όλα αυτά τα συστατικά, με τα φύλλα χρυσού, με όλα εντελώς δωρεάν. Το βάζεις 2,13,00. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι σας λέω, δηλαδή δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε. Όχι, απίστευτο. Εγώ δεν σας λέω ποτέ κάτι που δεν το αισθάνομαι. Με έχετε δει όταν αισθάνομαι, το λέω. Όταν δεν αισθάνομαι, κάνω το παπί. Λοιπόν, εδώ λέμε τώρα ότι αυτό το πράγμα σου αναζωογονεί το είναι σου. Εκτός ότι ξεπιάνεσαι, εκτός ότι γίνεσαι αρχηγόπουλο, εκτός ότι οι μύες λειτουργούν πολύ καλύτερα. Όπου χαλαρώνουν θέλεις, οι μύες και θέλεις. Όταν πονάς, όταν είσαι πιασμένο. Στον αφιένα, θέλεις στη μέση, θέλεις στην πλάτη, θέλεις στα πόδια, θέλεις στο ισχύο, θέλεις στις φτέρνες, θέλεις στις πατουσίτσες, θέλεις. Στις γάμπες, ναι, με ρούχα. Για τους ανθρώπους που έχουν και τις κυρίες οι οποίες είναι με τα τακούνια όλη μέρα. Οι γάμπες χαλαρώνουν απίστευτα. Όταν έχετε κυρσούς ή φλεβίτιδες, πρέπει να κάνετε τόνος του κυκλοφορικού σας συστήματος. Τηλεφωνήστε τώρα, γιατί αυτή την προσφορά δεν θα τη βρείτε πουθενά. Είναι εξαιρετικά δυνατό και καταπληκτικό αυτό το μεγάλο το αρχηγόπουλο. Κοίταξε το, εκεί πώς το κάνει. Αυτό με τρελαίνει, ότι ξέρει πώς θα πιάσει το σύστημά σου. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο κουνιέται. Όχι. Μιλάμε για κανονικό μασάζ. Θα καραγουστάρετε δηλαδή. Τι να σας πω. Εκεί που αρχίζει και χαλαρώνει, το παίρνει από την άλλη αριστερόστροφα. Ναι, το παίρνει αλλιώς. Και εσείς θα το πάρετε τώρα το νούμερο αυτό για να πάρετε τα καταπληκτικά μασάζ. Το μικρό, το καταπληκτικό, το πολύ εύχριστο που το βάζετε και στην τσάντα σας. Μόνο 17,90 από 49,90. Και το μεγάλο, το θηρίο. Όπου θα σωθείτε πραγματικά και δεν θα έχετε ποτέ ανάγκη κανένα να του λέτε κάνε μου μασάζ. Μόνο με 29,90 από 59,90. Μόνο 29. Δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ να ζητήσετε από κανέναν να σας κάνει μασάζ. Θα χαλαρώσετε, θα δημιουργηθεί τόνωση στο κυκλοφορικό σας σύστημα, θα αποσυμφορήσετε τη λέμφο σας, θα ξεκουραστείτε, θα τονωθείτε. Και πω, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Δεν παίζει λοιπόν, αυτό το σας πράγμα. Να σα πω και τώρα. Κάτι άλλο τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα μασάζ το οποίο δεν είναι, σας λέω ξανά, δεν είναι μία κίνηση απλή που απλώς είναι ένα μηχάνημα που πάει μπρος-πίσω. Είναι ή το επαγγελματικό σιάτσου μασάζ. Γνωρίζει. Εν τω μεταξύ έρχεται τόσο ωραία την ίδια στιγμή απαλά, αλλά και την ίδια στιγμή διεισδύει στους μύες και σου δημιουργεί αυτή την αιμάτωση των μυών. Σου δημιουργεί αυτή την χαλάρωση των μυών. Την ανακούφιση. Χωρίς να γίνεσαι μετά κουρέλι από το μασάζ. Δηλαδή έχεις ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα, έχει αιματωθεί όλο το σύστημα. Πού έχεις πρόβλημα, στον αφιένα, στην πλάτη. Τηλεθατόπουλα, είμαι δηλαδή με αυτό το πράγμα εγώ. Και στην κοιλίτσα μπορείς να το χρησιμοποιείς. Παντού. Και στις δύσκολες μέρες οι κυρίες με τη ζέστη αυτή πραγματικά ανακουφίζει πάρα πολύ τον πόνο της κοιλιάς και δημιουργεί και πάρα πολύ ωραία κατάσταση γενικά μέσα στο εντερικό σύστημα. Βοηθάει στα πάντα και αυτή η θέρμανση, η υπέρυθρη θέρμανση που βγάζει είναι πολύ πολύ θεραπευτική, ανακουφιστική για όλο σας το σώμα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 213-0-500-000. Θα πάρετε το μεγάλο, το θηρίο, το απίστευτο μασάζ από 59,90, μόνο 29,90. Δεν σταματάει ποτέ το γλυκούλι μου. Δεν κουράζεται ποτέ. Εγώ δηλαδή από προχτές που μου το φέρατε, έχω τρελαθεί. Λέω πότε θα γυρίσω σπίτι μου να βάλω αυτό το πράγμα στη μέση μου, στον αφιένα μου. Τι καταπληκτικό, αγαπημένο προϊόν. Σου περνάνε πόνοι χωρίς πλάκα. Καλά τώρα, και το μικρούλι είναι πολύ γλυκό και αγαπημένο. Εσείς θα διαλέξετε. Είναι πιο εύχριστο αυτό για και να το παίρνεις μαζί εύχριστα, σου. Μη μου έχουνε, το εννοώ ότι το παίρνεις μαζί στην τσάντα σου. Γιατί αυτό δεν εύκολα. Το παίρνω αυτό άμα πάω και κάπου. Εγώ νομίζω θα πηγαίνω κάπου χωρίς αυτό. Καλά, δεν τρελάθηκες, κοπέλα μου, πουθενά. Έχουμε και τον αντάπτορα για το αυτοκίνητο που μπαίνει πέρα από ένα πτήρα. Μπορείς κάπου χωρίς το μωρό σου. Χωρίς το μωρό μου. Όχι, μόνο με το μασάζ μου. Δεν φεύγεις χωρίς αυτή τη. Έχουμε σχέση πια. Εγώ τα έχω φτιάξει μαζί του. Όλος ο κόσμος που τα έχει πάρει, τα έχει φτιάξει μαζί του. Ναι, το δεν ξέρω. Υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάρει αυτό το μασάζ και να μην έχει τρελαθεί, να μην το έχει συστήσει και στους φίλους και στις φίλες του και να μην το έχουν πάρει όλοι από δύο. Έλα. Και έχουμε φέρει λοιπόν και το μεγάλο, το οποίο είναι εντελώς θεραπευτικό και ανακουφιστικό. 2,13,0-500,000 τώρα και σωθήκατε, τέλος! Σωθήκατε! Δεν πάω πουθενά χωρίς το μωρό μου, πουθενά όμως. Το αγαπώ και μ' αγαπάει. Έλα, τηλεφωνούμε όμως, εμείς χορεύουμε. Έχετε 2,13,0. 4 λεπτά έχουν μείνει για να
τελειώσει η προσφορά. Να σε ρωτήσω, Βερουλά. Να πω άλλη μία το τηλέφωνο. Όχι, να περάσουμε. Ναι, να τα πεις όλα για να καταλάβω. Μετά από τη λήξη της προσφοράς, η τιμή ξαναγυρνάει στα 59 και 90, έτσι. Είναι ειδική τιμή προσφοράς μόνο για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Τώρα θα τηλεφωνήσετε. Ναι, γιατί αυτή η τιμή πραγματικά δεν παίζει το 59 και 90. Μόνο τώρα ειδική τιμή για αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι να λήξει ο χρόνος 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. 2-13-0-500.000. Το θηρίο, το μασέρ στο σπίτι σας που τον κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε. 2-13-0-500.000. Το μεγάλο μόνο 29.90 και το μικρό 17.90. Αυτά είναι τα τηλέφωνά μας, Smile 365. Και σας έχω φέρει και τα καταπληκτικά, τα αγαπημένα σου, τα μπαμπού σεντόνια. Εσύ μπορείς να κρατήσεις το μαξιλάρι, ναι, να σου δείξω το αγαπημένο σου σεντόνι, τον μπαμπού. Την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει στα σεντόνια, την έχουμε μόνο εδώ. Ναι. Κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και μπορείτε να πάρετε το ένα σετ από 39,90 μόνο στα 19,90. Άμα θέλω δύο, Βερούλα, άμα θέλω δύο, άμα θέλεις δύο, ναι. 78, ναι. Θα πάρεις μόνο 34,90. Και άμα θέλεις τρία έτσι για πάρτι μας, επειδή γουστάρουμε, ναι. Μόνο 49,90 και τα τρία. Α, έχεις και για τρία. Σε αυτές... Έλα ρε Σημερούλα, είσαι δεν έτοιμη. Υπάρχει κάρτα για πάρτι μας, εμείς εδώ. Δεν σε βρίσκω ποτέ ανέτοιμη. Και τα τρία σε αυτές τις ωραίες συσκευασίες. Πάνω σέντονο, τεράστιο, υπέρδιπλο, 2,25x2,45. Μίλησες για το κατωσέντονο. Κατωσέντονο με λάστιχο όλο γύρω-γύρω. Για τεράστιο όλη. Στρώμα, μέχρι 30 πόντους ύψος το στρώμα σας. Η καλύτερη ποιότητα σε ύφασμα, 10 φορές πιο απορροφητική από το βαμβάκι και 10 φορές περισσότερο και γρηγορότερα εξατμίζεται και ο υδρότος και η υγρασία από αυτό το σεντόνι. Αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό, αντιμυκητιακό, αντιακαραϊκό και αισθησιακό. Αισθησιακό. Σε τρία καταπληκτικά χρώματα. Να τα εδώ τα έχω. Το αισθησιακά το θυμόσαστε. Λοιπόν. Αισθησιακό. Ένα κυτρινάκι μαλακό, πολύ πολύ απαλό, τρυφερό, ένα ροζάκι. Ναι. Ωραίο. Είναι πιο απαλό από το μετάξι, είναι πιο απορροφητικό από το βαμβάκι, είναι υποαλλεργικό για όλους σας που μπορεί να έχετε πρόβλημα με το δέρμα σας, για εσάς που ζεσταίνεστε, υδρώνετε, κρυώνετε. Για τα παιδιά σας είναι η καλύτερη ποιότητα για τα σεντόνια αυτά. Σε τρία εξαιρετικά παστέλ χρώματα, ξαναλέω την προσφορά. 2-13-0-500.000. Τηλεφωνήστε τώρα και θα πάρετε το ένα τεράστιο υπέρδιπλο σετ με δύο τεράστιες μεγάλες 50x70 μαξιλαροθήκες. Μόνο 19,90. Αν θέλετε τα δύο από 78 ευρώ, από 178 θα πάρετε μόνο 34,90. Και όλα μαζί και τα τρία σε αυτή την ωραία συσκευασία, μόνο 49,90. Είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα καλού ύπνου. Κατσόλαβα. Μόνα μου, άμα μπορείς να εξηγηθείς για πάρτι σου ωραία, πάρ' το μασαζάκι σου, μόνα μου, πάρε και το σατονάκι σου με τρόπο και πάρ' τα και τώρα που είναι οι τιμές καλές, μόνα είναι μου. Είναι η καλύτερη ποιότητα. Γιατί μετά δεν τις κάνεις τιμές αυτές, μόνα μου. Εσύ έχεις έρωτα εκεί με το μαξιλάρι. Έχω μεγάλη καψούρα με το μασάζ, αλλά το σεντόνι σου κασπάει. Δεν υπάρχει ποιότητα, είναι η καλύτερη ποιότητα. Το σεντόνι σου είναι μαλακό και μ' αρέσει το κάτω του μέρος που είναι αυτό το έτοιμο με το λάστιχο. Και βρίσκω το λάστιχο. Μέχρι έτοιμο... υπέρδιπλο στρώμα, μέχρι 30 πόντους ύψος καλύπτει το πιο υγιεινό ύφασμα. Είναι τώρα θα σε αφήσω και μικρό εγώ. Είναι. Θα ό,τι καλύτερο από μπορείτε μου. Να βάλετε στα κρεβάτια σας να κοιμηθείτε. Όμως θα ενώ έχει τα αγκαλιά το μαξιλάρι φυσικά, όπως κάνει τώρα η Ανίτα. Όταν και θα γυρίσω στο μασαζάκι. Σπίτι, μόνα μου. Μόνα μου, μόλις γύρω σε σπίτι θα τα πούμε. 500.000 οι μεγαλύτερες προσφορές. Τα καλύτερα προϊόντα μόνο εδώ για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. 2-13-0-500.000. Το ένα σετ μόνο 19,90, τα 2-34,90 και τα τρία πάνω σέντονα, κατωσέντονα, λάστιχα, μαξιλαροθήκες, 49,90 όλα. Που να ξέρω ο Χριστόφου λέει το κομμάτι ότι θα ήταν η μιλιαρέση από πάνω και θα πούνε και σεντόνια. Θα είχε σηκωθεί. Έλα παιδιά, 23 τα δεύτερα παιδιά, έλα έχω και δίνω. Στον ίδιο αριθμό, στο ίδιο τηλέφωνο, στο 2-13-0-500.000 μπορείτε να πάρετε το θηρίο, τον αρχηγό αχ, του μασάζια του μέρη, στα... και χαράς. Το μικρό. Γίνε λίγο ερωτική αισθησιακή, έλα αχ, το κομμάτι. Ναι. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, έτσι, στο 2-13-0-500.000. Η Μέρη και οι φίλες της. Πάρετε, σας περιμένουν στο 2-13-0-500.000. Ανίτα, κοίτα. Η Μερούλα και οι φίλες της σας περιμένουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Σε αγαπώ. Να σου πω, κοπελίτσα. Σου βρήκα ένα σπίτι. Αγάπη μου, παλιά. Είσαι καλύτερη. Έχω αμέσως. Έχω πολλή ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακελού. Αγάπη μόνο. Πω, φοβήθηκα. Εγώ ψοχολιάστηκα. Έλα να ηρεμήσουμε λίγο. Να σου πω τώρα κάτι. Κάτι μου είπες ότι μου βρήκες. Λέω, σου βρήκα τον. Το γιατρό. Γιατί είσαι ακόμη εδώ και δεν έχεις πάει να βρεις τον γιατρό. Θέλεις και δικηγόρο. Θέλω. Γιατί με κοιτάζεις με αυτό το βλέμμα και με κοιτάζεις έτσι. Έτσι κοιτάω, πού να κοιτάω. Ναι, λέω, έχεις βρει ένα γιατρό ονόματι Ηλία, καρδοχειρουργό, που χειρουργεί και εδώ και στο Λονδίνο και παντού, να πούμε. Θέλεις να σου βρω και δικηγόρο, δεν πας να καβατζώσεις το γιατρό με τον Παρουνάλες, γιατί έχουν αρχίσει και παίρνουν τηλέφωνα. Θα πάω. Έλα, έλα, αγάπη μου, πήγαινε στο γιατρό σου, πήγαινε στο γιατρούλι και σε περιμένω να μου πεις νέα. Θάσος Ποτσέτης εδώ. Αγάπη μόνο. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι επίγον, έχομαι αμέσως. Ποιος είναι? Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια. Είσαι καλύτερη. Έχομαι αμέσως. Έχω πολύ ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακελού. Αγάπη μόνο. Συγγνώμη, έχω σαλτάρι. Ακούω φωνές. Εσείς ακούτε καλά. Είναι ακούσατε και μια άλλη φωνή όμως ενδιάμεσα. Αγάπη μόνο, Ανίτα. Θα σου πω τι εδώ πέρα. Θέλω να σου μιλήσω. Όλοι είναι πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνω αμέσως. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια. Θα σου πω τι εδώ πέρα. Ανίτα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βγαίνω αμέσως. Φορτόγκας. Ποιος να ψήγει να φέρει. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια. Είσαι καλύτερη. Έχω αμέσως. Ανίτα, εγώ έρχομαι τώρα. Ένας, παιδιά, ένας, παιδιά. Φορτόγκας. Ένας, παιδιά, ένας. Να έρθει πρώτα ο Φορτόγκας. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια. Ανίτα, Φορτόγκας. Έχω αμέσως. Έχω πολλή ενέργεια και θα αποκαλύψω την αληθινή αλήθεια του κόκκινου φακελού. Αγάπη μόνο. Να πάω στο λεφτά μόνο. Ανίτα, μετά τα λεφτά έρχεται και η αγάπη. Πάμε να πάρουμε πρώτα τα λεφτά για να πάμε και στην αγάπη. Γιατί και η αγάπη θέλει τα λεφτά για της. 14-9-80. Σε λίγο έρχεται ο αγάπη μόνο. Έρχεται ο Πουνάνο, ο Ποτσέπη, θα δω τι θέλει. Έχουμε στη γραμμή μας τη χθεσινή νικήτρια. 14-9-80. Είναι στη γραμμή μας τώρα η χθεσινή μας νικήτρια. Από χθες προσπαθούσαμε να την πάρουμε και δεν σήκωνε το τηλέφωνο της. Είναι η κυρία Σοφία. Όχι, εγώ μιλάω, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Μα ακούτε. Ναι, είστε η κυρία. Σοφία Τίψου. Δεν έμαθα ποτέ το επίθετό σας, μαντάμ. Είστε η Σοφία. Ναι, η Τίψου. Ταφ, ύψιλον, γιώτα, ύψιλον, όμικρον. Μα ακούτε. Είναι σοβαρά τα πράγματα όμως να σας πω, διότι είναι πάρα πολλές οι φωνές που ακούω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και προστίθενται άλλες δύο φωνές, μαντάμ. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Προστίθεται τώρα και η δική σας φωνή και η δική μου που ακούγεται από μέσα. Δηλαδή είναι... Γιατί ακούγεται ένα ή άλλο. Φωναχρηνώστε την τηλεόρασή σας. Εδώ το πληρώνουμε, μαντάμ, θα μας πήγε να μας βάζει. Αχ, παιδιά. Είμαι εγώ στο πω. Λοιπόν, μαντάμ. Την Ανίτα. Ναι. Εσείς εχθές πήρατε 3.000 ευρώπουλα. Ναι, κούκλα μου, και χθες μου το είπε, Ανίτα, και χθες. Σας το έλεγε η Ανίτα, αλλά εσείς την ώρα που σας το έλεγε η Ανίτα, σας έπαιρνε τηλέφωνο και δεν το σηκώνατε το τηλέφωνο. Γιατί δεν το σηκώνατε, μαντάμ? Όχι, δεν είναι ότι δεν χτυπούσε. Να τώρα, γιατί το ψήφισα από αυτήν. Ωραία. Έχετε κερδίσει 3.000 ζωντανά μετρητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κούκλα μου γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Να σας πω κάτι. Κυρία Σοφία, κυρία Σοφία. Ναι. Καλά, σας έδωσα τα 3.000, γι' αυτό έγινα κούκλα. Άμα δεν τα είχα δώσει, θα λέγατε πώς είναι αυτή. Όχι, γουστάρω πολύ χρόνια, όχι τώρα. Να σας πω, κυρία Σοφία μου, είναι πολύ σημαντικό από το στόμα το δικό σας να ακουστεί καλή επιτυχία για τον επόμενο τυχερό των 3.000 ευρώ. Γιατί εσείς είστε τυχεροί και θα πιάσει η ευχή σας. Ναι, πείτε καλή επιτυχία. Ναι, να είστε καλά και το παιδάκι σου να είναι καλά, όλοι να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, κυρία Σοφία μου. Λοιπόν,
14-9-80. Ένας τυχερός, όπως λέει ο Φορτόγκας, θα είναι ο επόμενος τυχερός μας που θα πάρει τα 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. 14-9-80, καλείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και θα σας πω πότε θα γίνει κλήρωση για 3.000 ζωντανά μετρητά. Είναι 14-9-80, το ξέρω Φορτόγκα μου, το ξέρω ότι είναι πολλά. Λοιπόν, λίγη ησυχία παιδιά να είχαμε, λίγη ησυχία να είχαμε. Να μην άκουγα τόσες φωνές, να μην άκουγα τόσα πράγματα. Λίγη ηρεμία να γίνει. Αγάπη μόνο, Ανίτα Πάνια μου. Θα σου κοτσέψει εδώ πέρα. Ανίτα, κοίτα, θέλω να σου μιλήσω. Είναι πολύ ευθύγον. Βγαίνω αμέσως. Βγες τότε. Ανίτα, κοίτα. Αγάπη μόνο, Ανίτα. Πάμε λίγο εδώ στην τρελίτσα. Όσο τρελίτσα, αγάπη θέλω. Ανίτα, μου σε αγαπάω. Επανήλθα δυναμικά. Η καλύτερη όλων. Μια γιαγιά. Είμαι θλιμμένος. Μια γιαγιά. Δώσε τα κλαρίνα, ρε εσύ, Σταυρό. Δώσε τα άλλα τα κλαρίνα, τα μεγάλα. Δώσε σοκερτέ, σοκερτέ, δώσε σοκερτέ. Έλα, ήρθε από τσέπης και έχει ενέργεια μεγάλη. Έτσι σας θέλω, με ενέργεια, με ενέργεια. Να τη χωνέψουμε, με ενέργεια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε στο νοηματικό δελτίο ειδήσεων του Open και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Ανίτα, έλα μέσα! Καλονί, έλα μέσα! Όλη η Ελλάδα μας βλέπει ο ηγέτης νεολαίας. Πάμε γερά. Ανοίγει και λέμε μεγάλες αλήθειες, τιμή μου. Πριν όμως κάτι, θέλω μια γρήγορη σέλφι στον αέρα, γιατί είσαι η μεγαλύτερη στάρ με τα μεγαλύτερα νούμερα τηλεθέασης. Τσακ, τελείωσε. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου επιτρέπω. Αχ, τι άλλο θα μου συμβεί σήμερα. Τάσος Ποτσέπης, ο άνθρωπος αγάπη μόνο. Είναι μία λέλαπα, είναι ένας τυφώνας, δεν είναι ένας άνθρωπος. Περνάει ο τυφώνας Τάσος Ποτσέπης και δεν μπορεί κανείς να τον αντιμετωπίσει με ευκολία. Λοιπόν, τι σου συμβαίνει φίλε θέλω να μου πεις. Θέλω να πω με ένα μεγάλο ευχαριστώ που ναι. Είμαι σήμερα καλεσμένος στην καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης αυτή τη στιγμή. Έλα, πάμε! Το ίδιο λες παντού. Πήγες και στη φιλενάδα μου την Τατιάνα τα ίδια έλεγες και εκεί. Και επίσης είναι μεγάλη μου τιμή που έλαβα δεκάδες μηνύματα υποστήριξης σε όλα τα social media και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φανς όλων των ηλικιών και είμαι εδώ να μιλήσω εκ μέρους δεκάδων ανθρώπων, μη πω και εκατομμυρίων, που έχουν αδικηθεί στη ζωή και δεν έχουν πάρει τη θέση εργασίας που τους αξίζει αναλογικά και αξιοκρατικά. Θα τα πούμε όλα από την αρχή. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Και σύντομα ο Φάκελος, αν μου δίνεις την ευκαιρία, θα ανοίξει σε λίγο, ναι. Αφού πρώτα προλογίσω τα όσα συνέβησαν. Εγώ να δω λίγο το σε λίγο, Ανίτα, μην μου το κάνεις αυτό! Σε λίγο! Τώρα εγώ είμαι το αφεντικό εδώ! Εγώ θα μιλάω. Μόνο να τον δω, ρε Ζητασούλη μου, δεν θέλω τίποτα. Ένας όμορφος κόκκινος Φάκελος. Μη! Έτσι πρέπει να είναι ο άντρας. Με πυγμή, κύριος. Εμένα πρώτη φορά με έχει ποτάξει άνθρωπος. Μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή. Πώς ξεκίνησαν όλα, αγαπητή μου Ανίτα. 14 χρονών μου μπήκε το έναυσμα και το όνειρο να γίνω κι εγώ αστυνομικός. Όταν λες σου μπήκε το έναυσμα, τι εννοείς? Ήταν η ηλικία που πλέον κατάλαβα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Ποιος ήταν, ας πούμε, ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ήξερα και έβλεπα τις βάσεις των Πανελληνίων ότι είναι πάρα πολύ υψηλές οι σχολές της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας. Λέω, πρέπει να πάρω έναν εναλλακτικό δρόμο, αφού δεν είμαι τόσο διαβαστερό παιδί. Να ενημερώσω ότι πάντα ήμουν η ψυχή της τάξης, αλλά και πάντα ήμουν ένα μελετηρό παιδί. Αλλά γνώρισα τις δυνατότητές μου και ήξερα ότι δεν θα περάσω στις σχολές. Μία παρένθεση θέλω να κάνουμε, Τασούλη μου. Επειδή έχεις, μου είπες μέσα από τα social media που έχεις, έχεις ζητήσει σήμερα θα ανοιχτεί ο κόκκινος φάκελος. Βεβαίως. Εγώ μπορώ να τον δω χωρίς να τον δω. Ανίθα, μη σε λίγο. Να τον δείξω. Θέλω να, να πω όλη την αλήθεια ονομαστικό. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ανοίγει. Σε λίγο ανοίγει live. Εγώ θα τον δω, δεν θα τον δείξω μου. Μεταξύ μας θα αναμείνει τα μη. Σε λίγο.
Και ξεκινώντας που λες, Ανίτα, όταν έφτασα στην ηλικία των 17 χρονών, ξεκίνησα να μαζεύω όλα τα απαραίτητα μόρια και δικαιολογητικά που απαιτούνταν από μια προκίνηση του ΑΣΕΠ για να μπω αξιοκρατικά με το ταλέντο μου, το χάρισμά μου και τις δυνατότητές μου στον διαγωνισμό των ειδικών φρουρών της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης, να πω σήμερα 20 Δεκάτου του 19, χρόνια πολλά στην ελληνική αστυνομία και σε όλα τα μάχημα παλικάρια, τους συναδέρφους μελλοντικούς. Ναι, γιατί τώρα σου μιλάω ως έφεδρος αξιωματικός. Σε λίγο, Ανίτα. Έχει πολλά μέσα. Είναι πολύ βαρύς. Σε λίγο. Μα γι' αυτό θέλω να τον δω το φάκελο, να δω τι κρύβει μέσα. Είμαι έτοιμος, αλλά σε λίγο, Ανίτα μου. Πίστεψε με, η υπομονή σου θα ανταμυφθεί. Θα κουνηθούν πολλές καλές κλίτσες από εδώ. Πολλές καλές κλίτσες! Το φοβάμαι. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Ξέρω ότι εσύ έδωσες εξετάσεις για να περάσεις, να γίνεις ειδικός φρουρός στη σχολή. Μαζεύοντας τα μόρια από 17 χρονών, όπως θα σου πω τα δικαιολογητικά που κατέθεσα στο διαγωνισμό. 16 απολυτήριο από ενίο λύκειο. Πάρα πολύ καλό και σεμνό παιδί. Δίπλωμα αμάξι. Δίπλωμα μηχανής. Δύο πτυχία αγγλικών σε βαθμίδα lower. Πιάνετε το ένα στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επίσης, έχω εξτρά γνώσεις. ECDL, γνώση υπολογιστή. Έχω υπηρετήσει ως δόκιμος έφαδρος αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις σε μονάδα των πεζών αυτών. Και να πω τη μεγάλη αλήθεια. Δεν πήγα πρώτα να σπουδάσω. Πήγα να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Να σημειωθεί! Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω τώρα. Όλοι μου οι φίλοι, όταν ήμουν 18 χρονών, πηγαίναν να κάνουν υποτιθέμενη ζωάρα στις σχολές που περάσανε και μπράβο τους. Και εγώ πήρα κόντρα στο κύμα το δρόμο να πάω να υπηρετήσω την πατρίδα για να βοηθήσω και εγώ, όταν θα μπω μέσα στα σώματα ασφαλείας, με την κορμοστασιά μου και το ηθικό μου, να υπερασπιστώ τα εδάφη μας. Επίσης, είσαι γνωστός ως ο Αγάπη Μόνο. Βεβαίως. Είσαι ένα πρόσωπο που είσαι πάρα πολύ γνωστός στον κόσμο. Μεγάλη μου τιμή. Έτσι. Η αγάπη του κόσμου με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Το έχεις κατακτήσει μόνος σου, με την τρέλα σου, με την ενέργειά σου, με την αυτοπεποίθησή σου. Μπαίνεις στις εκπομπές, τα κάνεις όλα λίμπα κτλ. Και είναι μεγάλη μου τιμή και σε ευχαριστώ και που με βοήθησες και μου έδωσες το βήμα να μιλήσω δημόσια. Ναι. Είσαι η καλύτερη. Ναι, εγώ. Μία νύχτα σε λίγο. Θέλω μόνο το θες και το ξέρεις και θα το πάρεις σε λίγο. Είναι μεγάλος ο φάκελος. Θα το πάρει σε λίγο. Είναι δίπλα μου. Εγώ μόνο να τον δω, δεν θα τον δείξω στους τηλεφώνους. Μέσα στην καρδιά μου σε έχω. Σε λίγο ανοίγει. Συνεχίζοντας που λες, αγαπητή μου Ανίτα, κατάφερα, συγκέντρωσα πάρα πολλά μόρια, με την ακρίβεια 3.100 μόρια, και όταν βγήκε η προκίνηση του ΑΣΕΠ, που την περίμενα, από το 2012 που απολύθηκα από τον ελληνικό στρατό, έκανα τα χαρτιά μου τώρα, μετά από 8 χρόνια. Βγήκαν οι πίνακες επιτυχόντων και ήμουνα 95 από τους 1.500 από τις 19.000 αιτήσεις πανελλαδικός. Δηλαδή ήμουνα στην κορυφή. Για άλλη μια φορά στην κορυφή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα τι έγινε. Γιατί θέλω να πάμε και στο σημερινό ζητούμενο και θέλω να ανοίξει ο φάκελος. Είμαι πολύ περίεργη. Ξέρω ότι το ενδιαφέρον σου είναι στραμμένο εδώ πέρα, όπως και εκατομμυρία των θεατών που μας βλέπουν σήμερα. Αλλά θέλω πρώτα να σου πω τι έγινε και όλη η διαδικασία για να το καταλάβουν ακόμα και αυτοί που δεν είχαν δει τα νωρίτερα σοου. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις τώρα, είσαι πάρα πολύ απογοητευμένος που δεν πέρασες τους, που δεν έγινες ειδικός φρουρός. Κρατάω πάντα ηθικό ακμαίωτατο, ναι. Αλλά είμαι απογοητευμένος από την Τριμελής Επιτροπή, η οποία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έκρινε ανέτεια, με έκριναν για το πρώτερο βίο μου. Μάλιστα, τι πρώτερο ως αναγνωρίσιμο βίο. Πρόσωπο. Μπήκα μέσα, ναι. Και αφότου με απομόνωσαν από τα 10 άτομα, ναι. Ήμουνα πλέον μόνος μου. Μπροστά μου είχα μια Τριμελής Επιτροπή και μια γραμματέα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η γνώμη τριμελή μου. Τριμελή την έχει σκίσει την έρημη την Επιτροπή. Δηλαδή, μία Τριμελές, μία Τριμελή, μία Αιτιατική και η γεωνομαστική έχουν μπερδευτεί όλα. Όλοι ξέρουν ότι το 2015 είχα βγει πρώτος σε ελληνικά κανιστία για άντρες. Α, δεν το ήξερα εγώ. Το μαθαίνεις τώρα γιατί δεν ήθελα να περηφανεύομαι. Αλήθεια, λες. Δεν ήθελα να πολύ περηφανεύομαι. Α, έχει εστευθεί. Αλλά θα σου πω τώρα, ακούστε τι γίνεται. Πώς θα συνδυάζω. Όταν είχα πάει στα κανιστία με ρωτούσανε. Έχει Facebook και λέω ναι. Έχεις Instagram, ναι. Πόσους followers συγνώμη, έχετε. Συγγνώμη, το 95 εσύ είχες Instagram. Όχι, το 2015. Το 2015. Α. Βεβαίως. Και που λέτε, ίδιες ερωτήσεις δέχτηκα από την αρμόδια επιτροπή. Αν έχεις Facebook. Νόμιζα ότι ήμουν σε casting καλυστίων. Δηλαδή δεν πρέπει να έχεις Instagram ή Facebook. Ή θεωρώ πρέπει. Ότι δεν είναι πλημέλημα, μπορεί να το έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και απορώ γιατί στράφηκαν σε αυτό. Κατάλαβα δηλαδή ότι θα το πάνε στην αναγνωρισιμότητά μου. Και λέω, σας παρακαλώ πολύ, είμαι εδώ να απαντήσω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν. Κρίνετε με αξιοκρατικά. Ναι. Εσύ κρίνεις ότι δεν κρίθηκες αξιοκρατικά. Βεβαίως. Αυτό ότι είναι το μεγάλο σου παράπονο, δηλαδή. Το μεγάλο μου παράπονο. Και ποιο είναι το θέμα. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκα εκεί πέρα, θα μπορούσαν να μου κάνουν ερωτήσεις προσωπικές περί του χαρακτήρα μου, του ηθικού μου και των δεξιοτήτων μου. Ανταυτού τον ήξαμε. Πώς followers έχεις στο Instagram, στο Facebook,
Πόσους έχεις? Και πότε βγήκε τελευταία φορά την Ιόναση? Πόσους? Αυτή τη στιγμή σε όλα τα social media περισσότερο από 220.000. Πάμε! Πού πάμε? Εγώ πόσους έχω? Έχεις 15.000 και κάτι ψηλά. 15.000 και τίποτα. Θα σε βοηθήσω. Θα πάμε μαζί στην κορυφή. Δώστε μου λίγο το τηλέφωνο να κάνουμε μαζί ένα Instagram τώρα. Να καταλάβω τι γίνεται. Θα μου δείξει και πώς ανεβάζει. Γι' αυτό έβγαλα τη selfie για να σε βοηθήσω. Σ' αγαπάω πολύ. Ναι, ναι. Σ' αγαπάω. Ωραία. Μπορείς να μου πεις κάτι. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό πέραν της απογοήτευσης που έχεις αυτή την εποχή. Γιατί ξέρω ότι έχεις απογοητευτεί από αυτό πολύ. Τι είναι αυτό που έχεις σκοπό να κάνεις από εδώ και πέρα. Από εδώ και θέλω πέρα, κάτι βεβαίως, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Εγώ εσένα σε έχω δει όταν είσαι στα down σου. Μπράβο. Σε έχω δει την εποχή που είχες φάει τη μεγάλη απογοήτευση. Ακόμα εδώ μέσα το έχω. Τότε που είχες πάρει τα κιλά, τότε βεβαίως, που είχες εθιστεί στο ίντερνετικό παιχνίδι. Και ξέρω πολύ καλά πώς είσαι. Δεν έχεις πέσει, φίλε, ψυχολογικά. Και μ' αρέσει που δεν έχεις επιτρέψει τον εαυτό σου να πέσεις. Θεωρώ, όπως λέει και μια μεγάλη φυσιογνωμία του χώρου στην Αμερική, ας μην αναφέρω το τεπώνυμο, ήταν boxer. Όταν πέσεις κάτω, ξανασήκω γρήγορα πάνω. Μην τα παρατάς ποτέ στη ζωή και ήρθα να περάσω τώρα το κοινωνικό μήνυμα. Ό,τι και να σας συμβεί, είναι κάθε πόδιο και καλό. Κυνηγήστε το, ο Θεός είναι μαζί μας και θα δικαιωθούμε. Και άκου τώρα κάτι που περιέχει μέσα εδώ! Κάτι που περιέχει μέσα εδώ! Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι 10 μέρες πριν πάω στην Επιτροπή της Αθήνας, πήγα στα Γιάννητσά σε ψυχολόγο και έγραψε: ψυχολογικά σταθερό στην παρούσα φάση, όλα καλά. Πώς γίνεται σε μια εβδομάδα να με κόβουν οι τριμελείς επιτροπή? Τι άλλαξε σε 10 μέρες? Τι! Ήρθε η ώρα! Ποια ώρα! Τι, ποια ώρα, έτσι όπως και το λες! Εμάς δεν μας κόβει κανένας! Τι! 14! 9! 80! Ναι! Πόσα λεφτά δίνεις, πόσα! Τηλεφωνήστε τώρα! Πόσα λεφτά! 3.000 ευρώ! 3.000 ζωντανά μετρητά, παιδιά! 14.980! Σε πολύ λίγο θα γίνει κλήρωση! Καλείτε στο 14.980 για να αποκτήσετε τα 3.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα! 3.000 ζωντανά μετρητά, συγγνώμη Τασούλη! Θα σου πω κάτι τώρα λοιπόν, μου έλεγες ότι... Εσύ έχεις καλέσει το 14.980. Βεβαίως ήμουν ο πρώτος και όλοι μου οι συγγενείς. Το λέω δημόσια. Έχω δώσει διαταγή. Καλή επιτυχία στους τηλεθεατές μας. Καλή επιτυχία. Σε λίγο ένας από εσάς θα κερδίσει 3.000 ζωντανά μετρητά. Μην το ξεχνάτε. Θέλω να είστε όμως στο σπίτι όταν σας καλούμε. 3.000 ζωντανά μετρητά. Κάθε σας κλήση σας δίνει την ευκαιρία να μπείτε μέσα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Άρα κάθε φορά που καλείτε είστε κερδισμένοι για μια ακόμη κλήρωση και κάθε φορά που καλείτε έχετε δώρο τη δωροεπιταγή και κάθε φορά που καλείτε δίνετε ευκαιρία στον εαυτό σας να κερδίσετε ούτε 1.000, ούτε 2, 3.000, 3.000 ζωντανά μετρητά. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, το ξέρω, Φωτόγκα μου. Ανίτα, παίρνω τη βαλίτσα και φεύγω. Φεύγω αμέσως. Η βαλίτσα θα πάει στον τυχερό. Σ' αρέσει. Λοιπόν, να εξηγήσεις. Είμαι έτοιμος. Αν το θες πρώτα μία σμούρα. Η Αλίτα μας. Η Αλίτα μας. Ω, Παναγία μου. Αν το θες θα περάσεις πάνω από μένα. Και θα πάρεις αγάπη. Ένα λεπτό να ηρεμήσω λίγο. Ορτώστε. Τιμή μου. Ήρθε το Αργανόλια, επιτέλους ήρθε το Αργανόλια, επιτέλους, γεια σου Αργανόλια μου, γλυκό που πας. Πρόσεξε εκεί, άμα σε πάρει είδηση πας. Λοιπόν, ήρθαν τα αγαπημένα μου προϊόντα, δώστε μου το φίλερ, παιδιά, μεγάλη, μεγάλη. Πάρε καλά, Ανίτα, κοίτα. Μεγάλη χαρά έχω, επέστρεψε το... Το αγαπημένο μου προϊόν για τα μαλάκια μας. Αν θέλετε να έχετε τα δικά σας μαλλιά, τα δικά σας μαλλιά. Όχι ξένα μαλλιά, όχι ψεύτικα μαλλιά, όχι τρέσες, όχι extensions, όχι τα ψεύτικα, τα συνθετικά. Τα δικά σας αγαπημένα μαλλιά. Τα δικά σας μαλλιά υγιή, λαμπερά, γεμάτα όγκο. Πραγματικά είναι τα προϊόντα τα οποία μπορούν να σας δώσουν πίσω την υγιότερη, την πιο υγιή μορφή των μαλλιών σας. Θέλω να πω στους τηλεφωνικούς.